Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε Δευτέρα βράδυ ε, θα εξειδικεύσουμε τη συζήτησή μα σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε, ε, προέκυψε, σε μένα δηλαδή από μια τυχαία παρατήρηση ενό φίλου τηλεθεατή. Θυμάστε τι τελευταίε τρει-τέσσερι εκπομπέ μιλούσαμε για την αναγκαιότητα ή μη τη μεταφράσεω των ιερών κειμένων, κυρίω των λειτουργικών κειμένων, στη δημοτική, στην καθομιλωμένη. Σε, σε αυτό το πλαίσιο που Καμιά φορά μου μιλούν στον δρόμο, στο, στο, δικαστήριο, στο λεωφορείο μου, μου, είπε κάποιο μου έκανε κάποιο την εξή απλή ερώτηση. Καλά, πρέπει κύριε Λογοθέτη. Ήλαλε λέει αυτέ τι τρει-τέσσερι εκπομπέ. Είσαι τόσο σίγουρο ότι αν μεταφραστούν στη δημοτική, στην καθομιλουμένη, πάλι θα την καταλαβαίνουν τα παιδιά, οι νεότεροι τέλο πάντων. Αυτό λοιπόν, ενώ φαίνεται μια ερώτηση που κι εγώ χαμογελάω που σα τη λέω, τελικά όταν τη σκεφτόμουν αργότερα, πιο ήρεμα και πιο ήσυχα, έχει δίκιο ο άνθρωπο δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, και γι' αυτό η ουσία του τίτλου τη σημερινή εκπομπή. Θα το είδατε στην προεξαγγελία του σταθμού μα. Είναι το ερωτηματικό. Δεν είναι τόσο οι λέξει. Είναι το ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει τεχνική δυνατότητα να προβάλλουν τον τίτλο για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Θα το είδατε, ίσω από την Παρασκευή, από το Σάββατο, από την Κυριακή. Αλλά αν το δούμε τώρα, είναι ένα ερωτηματικό. Δεν είναι δηλαδή η ουσία. Ο τίτλο λοιπόν είναι Αγαπάμε τη γλώσσα μα. Δηλαδή, νοιαζόμαστε γι' αυτήν, την καλλιεργούμε κατά κάποιο τρόπο, την προσέχουμε, δεν την προσέχουμε. Και βέβαια, να τώρα βλέπω οι τεχνικοί μα άκουσαν αυτό που είπα. Ε, αυτό που δίνει το νόημα, όπω το βλέπω και εγώ τώρα εκεί πέρα και όπω πράγματι το φαντάστηκα, το βλέπω και σωστό εκεί, είναι το ερωτηματικό. Γιατί, γιατί το, ερω, το ερωτηματικό, εκείνο που βλέπω και εγώ τώρα μαζί με εσά, είναι αυτό ακριβώ που δείχνει, υποδηλεί, υπονοεί, όπω θέλετε πείτε το την αμφιβολία. Την αμφιβολία. Αλλιώ θα ήταν μια καταφατική πρόταση. Αγαπάμε τη γλώσσα μα. Τελεία. Και να κάτσουμε να δούμε γιατί την αγαπάμε. Εδώ όμω. ο υποφαινόμενος, ο συντάκτης του τίτλου, αναρωτιέται. Αγαπάμε τη γλώσσα μας. Μήπως δεν την αγαπάμε και αυτήν. Ποια είναι αυτή, η καθομιλουμένη. Γιατί αν αγαπάμε τα αρχαία και των ελληνιστικών χρόνων, του ξέρω εγώ τη Αλεξανδρινή Εποχή ή των Αττικών Ρητόρων και τέτοια και εκείνα, φάνηκε ο μέσο Έλληνα να μην πω δεν τα αγαπάει, αλλά τουλάχιστον δεν ενδιαφέρεται. Έστω και με τη μορφή σήμερα που έφτασε η γλώσσα που την χρησιμοποιούμε εμεί πια την καθομιλουμένη, την αγαπάμε, ενδιαφερόμαστε ή όχι. Και έχουν γίνει πολλέ έρευνες. Θα δούμε τώρα ποια ήταν η αφόρμηση τη εκπομπή αυτή. Αλλά πριν δούμε την αφόρμηση, έχουν γίνει πολλέ έρευνε και μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία και σε βιβλία και, σε... και στο ίντερνετ ακόμα κτλ. κτλ. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ σύντομη έρευνα. Πάρα, πάρα πολύ. Πού λέτε, στο ίδιο μου το σπίτι. Γιατί, Γιατί κανεί αν θέλει ε, να δει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι γύρω μας. Γιατί τα βιβλία καμιά φορά, όχι πάντα, γράφονται και με κάποιες ε, ιδεολογικές ας πούμε παραμέτρους και με κάποια τέτοια. Το τι ακούμε γύρω μας, στο δρόμο, στο, στο δικαστήριο όσοι είμαστε εκεί, στα σχολιά, όσοι είναι δάσκαλοι και καθηγητές κτλ. είναι η πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Ένα μέρος της πραγματικής εικόνας της κοινωνίας είναι και, το, τα σπίτια μας. Λοιπόν, παρακολούθησα λοιπόν, όχι κρυφίως βέβαια, επειδή στην οικογένειά μας έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά μας και συνακόλουθα με τους φίλους των παιδιών μας που μεγάλωσαν μέσα στα σπίτια μας και τα δικά μου παιδιά στα σπίτια των φίλων, οι φίλοι σε μας και τα λοιπά. Είμαστε δηλαδή μια παρέα με τα παιδιά μας χρόνια ολόκληρα. Άκουσα προχθές, δύο-τρει μέρες τώρα, ακούω μεταξύ του συζητήσεις και τονίζω ότι είναι συζητήσεις μεταξύ, στο οικείο μας περιβάλλον, φιλικό, συγγενικό κτλ και, τα λοιπά, και για έναν άλλον λόγο που ίσως τον καταλάβατε. Μη ποτέ, μην θεωρηθεί ποτέ ότι στα όποια προβλήματα εντοπίζουμε εδώ μέσα, εμεί είμαστε απ' έξω. Εμεί είμαστε καλοί. Εμεί είμαστε αυτοί που προσέχουμε πάρα πολύ τη γλώσσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι είμαστε περίπου ίδιοι. Και λοιπόν, ενώ θα μπορούσατε να βρείτε χιλιάδε παραδείγματα, σκέφτηκα και καταχώρησα την ίδια ώρα που λεγόταν αυτά. Πόσε, ελάχιστε, δύο, τέσσερι, οχτώ, συγγνώμη, δύο, τέσσερι, έξι, οχτώ εκφράσει μόνον, αλλά. Που είναι το μια ενό ευρύτερου προβλήματο. Α πούμε, για παράδειγμα, με κούφανε. Θα πείτε, δεν είναι ελληνική λέξη το κουφό. Ελληνική λέξη είναι. Αλλά το με κούφανε πια δεν είναι. Είναι με παραξένεψε, με άφησε άναυτο, με άφησε έκπληκτο. Δεν τον πάω αυτόν. Δεν την πάω την άλλη. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Δεν, είναι, δεν μ' αρέσει. Αφασί ο τύπο και αφασία και στην ιατρική υπάρχει και ο τύπο υπάρχει, αλλά η έννοια όλη στη γλώσσα βέβαια αυτή, αφασία ο τύπο αυτό, δείχνει ακριβώ την αποδοκιμασία μα σε κάποια προσωπικότητα συγκεκριμένη. Μου τη σπάει ο άλλο με τη συμπεριφορά του. Ξέρω εγώ, την έκανε γυριστεί. Τόσκα ένα από κάπου, έφυγε κρυφά και τα λοιπά τρέχοντα, την έκανε γυριστή Ξέρω εγώ, την βρίσκω με αυτή την παρέα. Ποια βρίσκει, την βρίσκω σημαίνει ευχαριστία με αυτή την παρέα πολύ φάση αυτός. Βλέπετε λοιπόν, αυτά είναι, αυτά είναι απολύτως, πώς να σας πω, γρήγορα, πρόχειρα και μέσα στο σπίτι. Δηλαδή να καταλάβει κανεί. ότι πλέον η γλώσσα σιγά σιγά και αυτή για την οποία λέγαμε τόσες φορές, σε τόσες εκπομπές, και αυτή σιγά σιγά φθήρεται. Και κοντά σε αυτά, βέβαια πριν δούμε τα πολλά περισσότερα και πώς θα τα δούμε, να σας πω στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο παρέας και φίλων και παιδιών, το, η συνάντηση πια έγινε meeting. Πού είναι, σωστή λέξη στα αγγλικά βέβαια. Η αίσθηση feeling. Εδώ τώρα μιλώντας μεταξύ μας, όχι εμείς προσωπικά, αλλά τα παιδιά. Οι δουλειέ, business, Οι δημοσιογράφοι, τους κάλεσαν, λες, στο press room. Press room, δεν υπάρχει ελληνική γλώσσα, ελληνική λέξη. Το... για ένα, τους κάλεσαν και για ένα σύντομο briefing. Δεν υπάρχει λέξη, ξέρω εγώ, ενημέρωση, ξέρω εγώ, γρήγορη ενημέρωση κτλ. Α, και πιο αυτή τώρα... Συγγνώμη, συζητιόταν προχτές η ρύθμιση των συζητήσεων ώψη των ευρωεκλογών. Και έλεγε ένας δημοσιογράφος, αυτή τη φορά πρέπει να επιμεληθούμε, να προσέξουμε πάρα πολύ τα πάνελ των συζητήσεων. Τα πάνελ των συζητήσεων, Ποιο λέει πια κάποια ελληνική λέξη για το πάνελ. Ε, και θα μου πείτε τώρα, από τις δέκα λέξεις και από τις δέκα τις άλλες υπάρχει κίνδυνος. Από τις 10 δεν υπάρχει κίνδυνος. Ούτε από τις άλλες δέκα. Αλλά δεν είναι δέκα. 10. 10 είναι αυτές που πρόχειρα ο Μιλόν μάζεψε και πρόσεξε. Είναι χιλιάδες αυτές οι λέξεις. Και μάλιστα θυμήθηκα ένα άσχετο με λέξεις, αλλά με τα, με τα αρχαία, για να ε, Γάλλος, Χρόνια πριν, πολλά χρόνια, είχε πάρει ένα, μια πέτρα από τον Παρθενώνα. Κάπου βρήκε κάτι σπασμένο, πήρε μια πέτρα. Και ενδιαφιλία του, ίσω καλό ενόψι ο άνθρωπο ότι επιτρέπεται, δεν ξέρω τι, τέλο πάντων τον πιάσα στην έξοδο τη Ακροπόλεω και τον πήγα στο αυτόφορο. Γιατί απαγορευόταν, και από και τώρα απαγορεύεται αυτό, και είπε στον πρόεδρο, μα κύριε πρόεδρε, λέει, μια πέτρα πήρα από ένα τεράστιο συγκρότημα τη Ακροπόλεω, μια πέτρα πήρα. Ε, και του είπε τότε ο πρόεδρο από τα ρεπορτάζ δηλαδή των εφημερίδων: Είναι καλά, του πιστεύουμε ότι μια πέτρα πήρε, αλλά αν ο καθένα από τι χιλιάδε που μπαίνουμε στην Ακροπόλεω πάρει μια πέτρα, σε ένα χρόνο μέσα θα γκρεμιστεί όλο το σύστημα αυτό. Όλο το, το και το ένα οικοδόμημα και ο Παρθενόνα και τα άλλα, αν ο καθένα πάρει μια πέτρα. Αν λοιπόν ο καθένα εισάγει στην ελληνική γλώσσα δύο, 3, πέντε, δέκα λέξει, στο σύνολο θα φτάσουμε να μιλάμε αυτά τα οποία έστω καθ' υπερβολήν θα είναι και τα γκρίκλει. Είναι λίγο διαφορετικά από τι λέξει briefing και meeting και press room και τέτοια, αλλά θα φτάσουμε στα γκρίκλει πια. Και, και γιατί α πούμε. Κάπω, κάπω, προσωπικώ με στεναχωρεί. Θα δούμε τώρα, θα μιλήσουμε όπω πάντα και μαζί γιατί κάπω με στεναχωρεί αυτό το πράγμα, το φαινόμενο. Ακόμα και, και, και ο Λένιν, ο Λένιν είχε πει κάποτε ότι αν θέλει να καταστρέψει ένα λαό, κατάστρεψε τη γλώσσα του. Και αυτό καταλαβαίνετε πόσε φορέ στην ιστορία εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε από κατακτητέ σε κατακτημένου λαού. Δεν είναι μόνο δηλαδή το μαχαίρι και το όπλο και το, το πολυβόλο και το ένα και το άλλο για να κατακτήσει μια χώρα ή έναν λαό. Είναι ακριβώ να του στερήσει αυτά, αυτά, τα οποία συνδέουν αυτόν τον λαό. Και κατά κόρον έχετε ακούσει τη φράση και την έκφραση μάλλον του Έλληνε που συνδέει το όμεμον και το ομόγλωσον. Το ίδιο αίμα δηλαδή κυλάει στι φλέβε μα από αρχαιοτά των χρόνων και δεν υπάρχει αυτή η διάσπαση που είπαν πολλοί με, 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 με και γνωστότερο το Φαλμεράγερ, που δεν είναι η μόνη περίπτωση βέβαια, ότι είναι το όμεμον και το ομόγλωσσον. Το όμεμον φαίνεται πια να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Το ομόγλωσσον, εάν και αυτό, το οποίο υπάρχει, εάν και αυτό το νοθεύσουμε με τέτοιον τρόπο, θα έχουμε, θα έχουμε ε, διάρρηξη, καταστροφή ενός συνεκτικού στοιχείου αυτού του, αυτής της που λέγεται ελληνισμός. <coughs> Εν πάση περιπτώσει, <coughs> αυτό... Ω απλή εξήγηση το γιατί μου φαίνεται αυτό το θέμα τόσο σοβαρό που να εκδαπανίσουμε μια ολόκληρη εκπομπή σε μια τόσο μεγάλη τηλεθέαση τηλεόραση πλέον, που ακούγεται και στην Αμερική και στην Αυστραλία και από εδώ και από εκεί, όπου και εκεί κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα μεταξύ βέβαια των, των, των παιδιών των επομένων γενιών. Παρά τι προσπάθειε που γίνονται, παρά τα σχολιά τα ελληνικά, παρά τι προσπάθειε τη Εκκλησία ορισμένε ήδη βλέπετε σε αυτά τα του, σε αυτή τι τη, ε, τις επισκέψεις, <κοί> την περιήγηση, την επίσκεψη που έκανε το κανάλι μας στις Ηνωμένε Πολιτείε πρόσφατα, θα είδατε ένα μεγάλο έργο και εκεί, αλλά ένα μεγάλο έργο σε μια αχανή έκταση ε, Αμερικανών. Και θυμάμαι κάτι για το οποίο πολλοί περιγέλασαν τότε, κακώς κατά τη γνώμη μου, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος είπε μια φράση, η οποία ήταν σοφή, αλλά διάφοροι, ίσως εντάξει δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρουν όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ πέρα, περιγέλασαν τη φράση «Είμαστε έθνος ανάδελφων». Αυτό είναι πολύ σωστό και επειδή εδώ έχουμε το θάρρο να πηγαίνουμε και κόντρα σε αυτά στην κοινή γνώμη όταν κάνει λάθος και περιγελάει κάτι, ήταν πολύ σωστό. Είμαστε έθνος, έθνος ανάδελφων λοιπόν. Εάν λοιπόν αφήσουμε και τη γλώσσα μας να καταστραφεί, ήδη, ήδη πολλές άλλες παράμετροι του κοινού, του κοινού, βίου μας, κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και ιστορικού, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να χάνονται. Άμα χαθεί και η γλώσσα, χαθήκαμε κι εμείς. Τέλος πάντων. Αφορμή λοιπόν, μάλλον αιτία, αφορμή είναι αυτό που σας λέω, αιτία για να κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα είναι η εξής θα είδατε στις εφημερίδες και στην τηλεόραση θα διαβάσατε κάτι το οποίο δεν πήρε μεγάλη έκταση. Δεν ξέρω. Σκοπίμος, μη σκοπίμος, δεν ξέρω. Γιατί πολλά θρυλούνται για το ποιε ειδήσει φτάνουν στην τηλεόραση και ποιε δεν φτάνουν ποτέ. Για τη λογοκρισία δηλαδή που ασκείται στους ίδιους τους δημοσιογράφους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δείτε λίγο την εικόνα από εκεί πέρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται ένας ένα διαγωνισμό μαθητικό, ένα κάθε τρία χρόνια και ένα ετήσιο μεταξύ των μαθητών τη Ευρώπη σε θέματα κατανόηση γνώση και κατανόηση κειμένου, σε μαθηματικά κυρίω και, σε κάποιες άλλες, και με, για κάποιε άλλε παραμέτρου. Α πάρουμε την εικόνα. Αυτό ο διαγωνισμό λοιπόν έγινε και το, και το 2022. Διαγωνίστηκαν μαθητέ από όλε σχεδόν. Χώρε που συμμετέχουν πάρα πολλέ εντός και εκτός Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η Ελλάδα, οι μαθητές της Ελλάδος, και συγγνώμη τώρα αν στενοχωρώ και κάποιους, εν πάση περιπτώσει όμως δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε θλιβερέ πραγματικότητες. Οι μαθητές της Ελλάδα ήρθαν σε μια θέση πάρα πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, <coughs> με μόνες χώρες να είναι κάτω από την Ελλάδα, με πολύ μικρή διαφορά τέλος πάντων, την, ε, την, την Μογγολία, τη Ρουμανία και το Καζακστάν. Τρεις χώρες αυτές ήταν κάτω από την Ελλάδα. Όλες άλλες ήταν απάνω, δηλαδή η Ελλάδα στον πάτο. Αυτό δεν συζητήθηκε, δεν πολύ ακούστηκε. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πω σκοπίμως και πράγματα που δεν τα ξέρω, ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που φτιάνουν τα δελτία ειδήσεων. Και στις εφημερίδες όμως, που ίσως δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο πιο χαλαρά, πιο ελεύθερα τα πράγματα, εμφανίστηκαν πράγματι πολλά άρθρα που εξεδήλωσαν ανησυχία για αυτό το φαινόμενο. Ας πούμε, δείτε για παράδειγμα, δείτε για παράδειγμα την επόμενη εικόνα, εικόνα του εδώ από εδώ πέρα, αυτό είναι πολύ πρόσφατο άρθρο γι' αυτό ακριβώς που σας λέω, στο δρόμο για τον Πάτο. Και ο δημοσιογράφος ο Πάσχος Μανδραβέλης, με τον οποίο μπορεί κανείς σε πάρα πολλά να διαφωνεί, όπως είναι βέβαια και θεμητό. Σε αυτό το άρθρο όμως, στον δρόμο για τον Πάτο, μάλλον αυτό το άρθρο είναι πραγματικά σκληρό και πραγματικά τολμηρό θα έλεγα. Και δύο μέρες αργότερα ένα άρθρο, για να δούμε την επόμενη εικόνα, δηλαδή υπάρχουν φαίνεται και άνθρωποι που ανησυχούν για αυτά τα πράγματα, δεν είναι όλοι αδιάφοροι του Βασίλη Αγγελικόπουλου σε μια μόνιμη στήλη, της καθημερινής βέβαια, η οποία λέγεται «Υποβολίων». Λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα, όπου σε ένα σχετικό σε εκτεταμένο κείμενο ε, διαπραγματεύεται τη συνάρτηση της γλώσσας με άλλες σοβαρότατες παραμέτρους της εθνικής μας ζωής. Και επειδή είναι μεγάλο το άρθρο, ας μην το πούμε, να πούμε μόνο μια παράγραφο η οποία μάλλον, μάλλον, μάλλον δεν θα είναι εκεί. Ας, ε, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο ε, την φωτογραφία στην προηγούμενη, την εικόνα, για να δούμε αν μπορούν οι τεχνικοί μας να το γυρίσουν. Α, ναι, το γύρισαν, αλλά δεν διαβάζεται. Εκείνο το, το υπογράμμισα εγώ με κόκκινα. Πάλι δεν διαβάζεται. Λοιπόν, ας το πάρουμε. Ας το πάρουμε, αφού δεν διαβάζεται. Λοιπόν, και λέει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που νόμισα ότι μπορούμε να το βάλουμε εκεί. <κυκλει> Διότι, λέει παραπάνω, γιατί, για το έλλειμμα αυτό στη γλώσσα των Ελληνοπέδων. Διότι, α, εννοείται, εννοείται, επειδή τα παιδιά δεν τα πήγαν καλά και στα μαθηματικά, αλλά επειδή με τα μαθηματικά δεν έχω, ε, ίσως και καμία σχέση με τα μαθηματικά, το κομμάτι αυτό δεν θα το συζητήσω καθόλου. σω κάποια στιγμή κάποιο ειδικότερο στην τηλεόραση εδώ ή κάπου αλλού το συζητήσει εκείνο. Εδώ θα μόνο για τη γλώσσα. Κλείνει η παρένθεση. Διότι στη γλώσσα πρωτίστω εικονίζεται η ελλειπή ή η επαρκή καλλιέργεια ανθρώπων και κοινωνία. Δεν είναι μόνο η γλώσσα τη στρατιά των ημιμαθών που κατακλείζουν τα ποικίλη φύσεω μέσα μαζική ενημέρωση. Είναι η γλωσσική αναπηρία, φτώχεια, γύμνια, διαστρέβλωση και κακοποίηση που κυριαρχεί σε όλα τα μήκη και πλάτη τη κοινωνία μα. Από, τη γλώσσα που, που ακούσω ολόγερα, ανά τα σδρήμα και τα σοδού τη καθημερινότητα, έω τη γλώσσα που εκπέμπουν κτλ., ω πρώτη που απομονή κτλ., Κρίνονται και όλες οι άλλες παράμετροι που είδατε εδώ πέρα. Και όλα αυτά, σα ετώνησα και τα δύο άρθρα, είναι από την καθημερινή. Πολλά γράφτηκαν, πολλά σε άλλε εφημερίδε, αλλά επειδή η καθημερινή. Είναι μια εφημερίδα η οποία, από όσου πιο πολύ ασχολούνται με την πολιτική, χαρακτηρίζεται κατά κάποιον τρόπο συντηρητική, κατά κάποιον τρόπο <coughs> καθόλου αντικυβερνητική. Αυτά δεν γράφτηκαν δηλαδή με καμία προφανώ προσπάθεια εχμή κατά τη κυβέρνηση. Εξάλλου, εξάλλου, η κακή κατάσταση τη παιδεία είναι διαχρονικό πρόβλημα σχολιά, γυμνάσια και ηλίκια και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην προπροηγούμενη και σε αυτήν τώρα είναι σε κοντέινερ μέσα. Νηπιαγωγία είναι σε υπόγεια πολυκατοικιών. Και πριν και πριν και από την άλλη και από του άλλου. Δηλαδή δεν είναι καμιά, φαντάζομαι, αντικυβερνητική προσπάθεια που λέει αυτά τα πράγματα. Και πολύ χαρακτηριστική είναι η, η επόμενη, για να δούμε την επόμενη προσέγγιση, εκεί πέρα καταρχάς, η τυραννία της αμάθειας, Τυραννία της αμάθειας, η οποία τυραννία της αμάθειας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά μεγάλο άρθρο. Εδώ να παίρνουμε, για να κερδίζουμε χρόνο, να παίρνουμε την ουσία κάποιας ε, άποψης. Εδώ λοιπόν ε, ένα άρθρο του, του Γεώργιου Δερτιλή. Ας δούμε από πιο κοντά αυτό που χαρακτηρίζω εγώ την ουσία του άρθρου, όπως και όλων των άρθρων. Για δείτε το λίγο αν μπορούμε στην επόμενη εικόνα από λίγο πιο κοντά. Α, ωραία, αυτό κάπω διαβάζεται. Γιατί άραγε ο τίτλο Η τυραννία τη αμάθεια, Επειδή η δημοκρατία όπω την ξέραμε πνέει τα λίστια. Πνίγεται στο βούρκο τη μαζική αμάθεια. Και η μαζική αμάθεια θα ανακηρύξει διάδοχο τη δημοκρατία, την τυραννία. Αναφέρον στου ημιμαθεί τυράννου και στου αμαθεί οπαδού του, στην τυραννία που όλοι μαζί αυτοί ασκούν επάνω σε όλου του άλλου ανθρώπου, αλλά και στην τυραννία που ασκούν επάνω μα η αμάθεια και η μημάθεια που απλώνονται σαν πνιγυρή λάσπη και σκεπάζουν τι σημερινέ ανθρώπινε κοινωνίε. Το θέμα τη παιδεία δεν είναι μόνο πρόβλημα παραγωγικότητα τη οικονομία, είναι λειτουργικό πρόβλημα τη δημοκρατία. Αυτό σα παρακαλώ προσέξτε το λίγο, γι' αυτό το έβαλα και με κόκκινε γραμμέ, έτσι να, μην και, να μείνει και στην οπτική σα μνήμη. Βέβαια, η εφημερίδα δεν τα έχει με κόκκινα, εγώ τα έβαλα, αλλά θα καταλάβετε το γιατί όταν το διαβάσουμε τώρα. Το θέμα τη παιδεία δεν είναι μόνο πρόβλημα παραγωγικότητα τη οικονομία, είναι λειτουργικό πρόβλημα τη δημοκρατία. Η επιβίωση της δημοκρατίας εξαρτάται από την παιδεία που διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό, αυτή η φράση του αρθρογράφου, ε, όχι μόνο αποτυπώνει πλήρω τη σκέψη του ομιλούντο, που θα ακούσουμε βέβαια και τα δικά σα σχόλια στο τέλο, αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά, αλλά καταδεικνύει το βασικότερο κίνδυνο τη ίδια τη δημοκρατία. Δηλαδή, α πάρουμε βέβαια την εικόνα, αφού το είδαμε. Δηλαδή, μια πολιτεία με αναλφάβητους εντελώς πολίτες, εδώ από Ευγένεια λέει και η μη <coughs> για να μην πούμε ίσως και το κλασικό ότι καμιά φορά η μη είναι χειρότερη από την αμάθεια, αλλά μην πάει στο αυτό είναι άλλο θέμα. Οι αμαθείς πολίτες λοιπόν, οι μη δεν μπορούν να στηρίξουν τη δημοκρατία. Είναι σήμερα τόσο πολύπλοκες οι κοινωνικές δομές, τόσο περίπλοκες οι ανθρώπινες σχέσεις, τόσο περίπλοκη η λειτουργία του συστήματος στη δημοκρατία, που ο αγράμματος άνθρωπος δεν μπορεί να την παρακολουθήσει και γίνεται εύκολη βορά, εύκολη βόρα, εύκολο θύραμα δηλαδή, σε ακραίε ιδεολογίε. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε, σε ακραίε ομάδε ε, φασιστών και δεν ξέρω όλα αυτά τα, τα μυστήρια, τα μορφώματα, όλοι όσοι συμμετέχουν είναι αγράμματοι. Δεν είναι αυτό το τυχαίο πράγμα. Και, και ούτε είναι τυχαίο αυτό που γράφει ο καλό αυτό δημοσιογράφο, ότι κινδυνεύει ίσω πια και η δημοκρατία. Και, και κοιτάξτε την επόμενη εικόνα. Σα έλεγα προχθέ. Για να δούμε. Για κοιτάξτε τώρα. Πραγματικότητα στα χανιά, η οποία πραγματικότητα σε, πολλά, σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Σχολεία χωρί δασκάλου, δάσκαλοι χωρί σπίτια. Α πάρουμε την εικόνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ με ποια αφορμή, παρόλο που στι τρει-τέσσερι αυτέ τι εκπομπέ προηγούμενε, ίσω κάποια ερώτηση τη του, που σα έλεγα, που σας έλεγα, όταν μια πολιτεία, βασανίζει με αυτόν τον ανηλεή τρόπο τους δασκάλους των παιδιών της, Διαβάζετε το τι τυράνια τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, το τι τυράνια, για να πάνε όπου του στέλνουν και να διδάσκουν σε τρία-τέσσερα σχολεία ταυτόχρονα, τρέχοντα από εδώ και από εκεί και από νησί σε νησί. Δεν διαβάζετε και τα ξέρετε αυτά. Μια πολιτεία λοιπόν, από τον τρόπο που φέρεται στου δασκάλου τη, δείχνει και τι πολίτε θέλει αύριο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το σκεφτούμε σοβαρά. Γιατί, Γιατί είναι ανθρώπινο, φυσικό ίσω, να μένουμε στην πρώτη εικόνα. Α, οι δάσκαλοι ταλαιπωρούνται. Κακό, απαράδεκτο, αλλά να παρα... ταλαιπωρούνται οι δάσκαλοι. Πεινούν οι δάσκαλοι. Δεν έχουν πού να στεγαστούν οι δάσκαλοι. Κοιμούνται με τα αυτοκίνητά του. Γιατί κοιμούνται με στα αυτοκίνητά του, Γιατί οι τοπικέ κοινωνίε τα έχουν για, τουρίστες, για τους τουρίστες τα καταλήμματα. Δεν τα έχουν για αυτού που κάνουν ανθρώπου τα παιδιά του. Ναι, αλλά βάζουμε τελεία εδώ πέρα. Βάζουμε τελείω εδώ πέρα και δεν σκεφτόμαστε και δεν σκεφτόμαστε ή δεν τολμούμε να πούμε δημοσίω, τουλάχιστον αυτοί που έχουν τι εξαρτήσει τι όποιε έχουν, ότι τι παιδί, τι μαθητέ θα βγάλει ο πεινασμένο δάσκαλο. Τι μαθητέ θα βγάλει αυτό ο οποίο κοιμάται σε ένα παλιό σπίτι με άλλου 5-6. Και μην σα φαίνονται αυτά υπερβολέ. Ρωτήστε όποιον δάσκαλο έχετε, εκπαιδευτικό, του στενού συγγενικού σα περιβάλλοντο τι συμβαίνει με αυτές, με αυτά τα, τον τρόπο επάνδρωσης των σχολείων. Και πολύ καλά λέει αυτή η εφημερίδα, είναι και επειδή το πήραμε και αυτούσιο, είναι ο, εθι, ε, πώς το λένε, ο κήρυκας των Χανίων, αχ, η εφημερίδα των Χανίων, πώς το ξεχνάω τη λέξη τώρα. <laughs> η βασική εφημερίδα στα Χανιά. Τέλο πάντων, ξεχνάω τον τίτλο αλλά δεν πειράζει και τόσο που λέμε, νομίζω καλύπτουμε την υποχρέωσή μα, λοιπόν, α τι θα το κάνουμε τώρα, Πήραμε αυτόν τον τίτλο. Όπου και να ανοίξετε αυτά τα πράγματα, βλέπετε. Λοιπόν, και δημοσιεύτηκε, διάβασα προχθέ. Για δείτε την επόμενη εικόνα, αν μπορούμε. Διάβασα προχθέ, κάτι που μου φάνηκε χαρακτηριστικό. Ε, α, εδώ είναι και το όνομα αυτού που το γράφει. Ε, <coughs> λοιπόν, λέει λοιπόν αυτή η κατάσταση για τη, για τη βαθμολόγηση των Ελλήνων φοιτητών. Όταν λέει ότι δεν ξέρουν να γράψουν ούτε πέντε γραμμέ ή να βάλουν τη σκέψη του σε μια σειρά, το εννοεί. Δεν βάζουν καθόλου τόνο σε καμία λέξη. Δεν διαβάζονται τα γράμματά του. Δεν καταλαβαίνει τι εννοεί μια πρόταση. Δεν καταλαβαίνουν τη βασική πλοκή μια σύντομη ιστορία. Δεν παίρνουν καμιά πρωτοβουλία ούτε για να υπογραμμίσουν μια λέξη. Παράλληλα, η ύλη που παλιά ήταν, που παλιά ήταν για λύκειο έχει πάει εν μέρη στο γυμνάσιο. Οπότε απλώ δεν μαθαίνουν τίποτα και περιμένουν μασημένη τροφή για να περάσουν. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι όλα τα παιδιά έτσι, όχι. Είναι πάρα πολλά παιδιά έτσι, ναι. Και σε όλο αυτό ένα φιλόλογο πρέπει να φάει χρόνο για να διδάξει αφηγηματικέ τεχνικέ που παλιά κάναμε στο Πανεπιστήμιο, άντε στην Τρίτη Λυκειού, όσοι δώσαμε κάποτε λογοτεχνία κατεύθυνση. Α πάρουμε την εικόνα και εδώ, και εδώ εμέσω πλην σαφώ επισημαίνει ένα άλλο καρκίνωμα τη ελληνική παιδεία. Ποιο, την παπαγαλία. Την παπαγαλία. Έχετε δει, όσοι έχετε παιδιά βέβαια το έχετε δει, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα έχετε ακούσει τι τραβάνε αυτά τα παιδιά για, τι για τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Μια λέξη να μην είναι όπως τη θέλουν, μια, ένα κόμμα, ένα, μια παράγραφος να, έχει μια, να τολμήσει ένα παιδί ένα δικό του τρόπο προσέγγισης είναι χαμένο από χέρι. Και μαθαίνουν αυτή την παπαγαλία στην οποία ίσως εξασκούν τη μνήμη τους, το να μαθαίνεις απόξω κατεβατά ολόκληρα, αλλά εξασθενούν την κρίση τους. Δηλαδή είναι τελείως αντίθετες έννοιες η μία από την άλλη. Και ποτέ κανένα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν προώθησε την φαντασία του παιδιού. Δεν προώθησε την κρίση του παιδιού. Κανένα. Όλα κοίταξαν το εύκολο, αυτό το οποίο πνίγει κάθε παιδική πρωτοβουλία και νεανική έρευνα, την παπαγαλία. Δεν ξέρω παραπέρα τι να πω εγώ, αλλά θα έπρεπε κάποιος από αυτούς που ξέρουν τι να πούν, και έχουν και την αρμοδιότητα κάτι να κάνουν. Για να δούμε λίγο την επόμενη, για το ίδιο θέμα, την επόμενη ας πούμε, λοιπόν. Ε, <coughs> εδώ λοιπόν είναι ένα άλλο θέμα, ας μην το διαβάσουμε όλο αυτό, όλο αυτό. Το σύστημα, ας πάρουμε την εικόνα. Α πάρουμε το διαβάσμα. Σα το πω με δύο λόγια γιατί είναι περίπου. Προσθέτει εδώ κάτι όμω, αλλά δεν αξίζει να το διαβάσουμε όλο για το ένα του κάτι. Το ένα του κάτι είναι αυτό το, Επισημαίνει σε αυτό το σύστημα που υπάρχει ότι αφού υπέρτατο στόχο και σκοπό είναι η ίδια τη παπαγαλία εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τα παιδιά ευλόγω πια με αυτό το σύστημα θεωρούν ότι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που αυτά τα παιδιά δεν δίνουν εξετάσει, γιατί άλλα δίνουν σε αυτά και αφήνουν τα άλλα. Τα υπόλοιπα λοιπόν μαθήματα είναι απολύτω άχρηστα, κανένα παιδί δεν διαβάζει και σε μια σιωπηρή συμφωνία. Α με συγχωρέσουν και οι καθηγητέ που παρακολουθούν τώρα αυτή την εκπομπή, αλλά εδώ σήμερα, όπω πάντα, λέμε και αλήθειε. Οι δε καθηγητέ σε μια σιωπηρή συμφωνία, μην μπορώντα κι αυτοί να κάνουν κάτι, εντάξει το καταλαβαίνω, δέχονται, δέχονται τα παιδιά να παραμελούν εντελώ τα μαθήματα που δεν έχουν να κάνουν με τι εξετάσει στο πανεπιστήμιο και να αφήνονται στην τύχη του. Του βάζουν βέβαια ένα βαθμό, να μην, δεν, τα, δεν, τα, αφήνουν να, να μην έχουν το δικαίωμα να δώσουν, αλλά αλλά είναι μια σιωπηρή αποδοχή μια κατάσταση που και αυτοί δεν μπορούν να αλλάξουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλοί παράγοντε τη αγραμματοσύνη και, των, και των αποτελεσμάτων αυτών που έφερε η Ελλάδα στην Πίζα. Η πίζα είναι τα, αρχικά, τα αυτού του, του διαγωνισμού. Όπω πολλή λόγο γίνεται κατά καιρού για, τα, για την γλώσσα που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως το δυνατότερο από όλα τα μέσα, η τηλεόραση. Πολλές κουβέντες, πολλές πώς το λένε, προσεγγίσεις, πολλές αναλύσεις κτλ. Αντί των πολλών αναλύσεων όμω, για να καταλάβει κανείς τι γίνεται εδώ πέρα τελικά, όλη, για να δούμε, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας, ίσως ένας-δυο να μην το κάνουν όλη τη τηλεοπτική, αλλά α πούμε οι μεγάλη, έστω εντό εισαγωγικών η μεγάλη, όπω θέλετε το πείτε το, η πιο δυνατή, η πιο μεγάλη τηλεοπτικοί σταθμή. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο ένα λοιπόν, τηλεοπτικό σταθμό, το σήμα του είναι αυτό, το ξενόγλωσσο Alter. Ο άλλο μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, το, το σήμα του, δηλαδή η προμετωπίδα του, δηλαδή η σημαία του σταθμού, είναι αυτή που θα δείτε τώρα, σε τον άλλο μεγάλο σταθμό. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Το μέγα. Το μέγα. Βέβαια μια ελληνικότατη λέξη. Ο μέγας, Ο μεγάλος δηλαδή. Ο μέγας πρέπει και αυτή να τη γράψουμε με λατινικά. Η άλλη πάλι. Η άλλη πάλι. Λέμε. Λέμε. Ορισμένες λέξεις έρχονται από την αρχαιότητα. Από τον όμοιρο είναι η θάλασσα. άλλο, ο ουρανό το ένα το άλλο. Για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Σκάι. Βέβαια, βέβαια, είναι σε μπλε φόντο στον ουρανό. Εντάξει. Σκάει λοιπόν και αυτός ο ελληνικός σταθμός ή ο επόμενος. Για δείτε και τον επόμενο σταθμό. Αντένα βλέπετε. Δηλαδή, δηλαδή αυτή, ας πάρουμε την εικόνα βέβαια. Τους εξ όσων ξέρω την ομοθεσία. Νομίζω δεν κάνω λάθο, αλλά εν πάση περιπτώσει κανένα νόμο και καμιά δύναμη δεν υποχρεώνει ε, όλου αυτού του σταθμού να έχουν ξενόγλωσσο τίτλο. Από, από, από τη στιγμή λοιπόν που το, το, το λογότυπο του σταθμού είναι ξενόγλωσσο, αυτό δηλαδή που βλέπει 100 φορέ τη μέρα, από εκεί και πέρα, τι να περιμένει κανεί στην έννοια τη αγάπη προ την ελληνική γλώσσα από μια ελληνική γλώσσα, την απλή καθαρεύουσα, η οποία, η οποία, η ελληνική γλώσσα είχε περισσότερες λέξεις από τη γαλλική την εποχή του διαφωτισμού. Την εποχή του Μολιέρου, του Ντιντερό, δηλαδή την εποχή του διαφωτισμού. Η ελληνική είχε περισσότερες λέξεις. Και μέσα από αυτές τις περισσότερες λέξεις δεν βρήκαμε ούτε μία να μας κάνει για τίτλο ενό μεγάλου σταθμού που το βλέπει ο κόσμο 200 φορέ τη μέρα. Και όπου βρήκαμε μια λέξη να μα κάνει ελληνική, μέγα, ο μεγάλο δηλαδή, και αυτή μέγα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά συντελούν στο, να, στο να αλωτριώνεται σιγά σιγά η ελληνική γλώσσα. Αυτό δεν είναι μαθηματικά να τα μετρήσεις με αριθμούς και με ακρίβεια, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν μέρα νύχτα βλέπεις αυτά τα λογότυπα ή αυτούς τους λογότυπους, γιατί η κατάλληλος είναι αρσενική, αρσενικο το αυτό, τόσο, αν βλέπεις όλα αυτά, σιγά σιγά συνηθίζει το μάτι και το χειρότερο όλο συνηθίζει το μυαλό, ο εγκέφαλος, ότι δεν βλέπεις, δεν το, δεν το προσλαμβάνεις πια ως ξένη γλώσσα. Ούτε το προσέχεις καν. Ε, μία, αλλά άμα φτάσουμε να μην προσέχουμε καν τον εξοβελισμό των ελληνικών λέξεων και την εισαγωγή των αγγλικών, σε ολοφάνερες περιπτώσεις που υπάρχουν λέξεις, που υπάρχουν λέξεις τότε, να μην πω δεν αγαπάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αδιαφορούμε παντελώς για αυτόν τον θησαυρό που έχουμε στα χέρια μας. Και ως προς το φταίνε φταίνε τα παιδιά, άντε και μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Έστω με την παπαγαλία, με τα φροντιστήρια, με το ένα, με το άλλο, το παράλληλο, μπήκα στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε κάτι, τα παλιά χρόνια, στα πανεπιστήμια, και στα σχολιά αλλά και στα πανεπιστήμια, ε, θεωρεί το ε, μέγα αμάρτημα ένα παιδί να αντιγράψει από τον πλαϊνό του και το βαριές. Ακαδημαϊκέ ποινέ, δηλαδή, όχι φυλακέ και τέτοια, αλλά μπορούσε να. οπωσδήποτε θα χάνε το μάθημα, αυτό είναι το αυτό, και αν βρισκόταν με κανένα σκονάκι και με κανένα τέτοιο, θα μπορούσε να περάσει και κάποια πειθαρχική διαδικασία με στο πανεπιστήμιο. Πραγματικά, όσοι τελειώσατε πανεπιστήμια, τα, τα θυμάστε. Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση. Για δείτε κάτι απίστευτο, που το βλέπετε, αλλά. Δε, το, το μάτι μα, ξέρετε κάτι, το μάτι μα έχει τόσο πολύ πια συνηθίσει που δεν, 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 Και όταν μας του πει κάποιος άλλος, λέμε αν είναι δίκιο έχεις και τα λοιπά. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Γιατί δηλαδή μείνουν αγράμματοι τα παιδιά μας. Λοιπόν, διαφήμιση. Φόρα παρτίδα σε εφημερίδες και σε στήλους, σε κολόνες του ηλεκτρικού στις πόλεις, τη ΔΕΗ. Ε... έχεις εμπειρία ως εκπονητής, την εκπονή ως εκπονητής, διατριβές αλλά βαρέθηκε στις υπέρογγες προμήθειες και χρεώσεις, δηλαδή σου κρατάνε τα περισσότερα, γίνε τώρα μέλος της συγγραφικής ομάδας του ΤΑΔΕ και ξεκίνα να αμείβεσαι σωστά και άμεσα για κάθε εργασία που παραδίδεις. Και ποια είναι η εργασία που παραδίδει? Συγγραφή φοιτητικών εργασιών. Αυτό, χωρίς ντροπή για αυτούς που το κάνουν, χωρίς ντροπή για αυτούς που το ακολουθούν το σύστημα, χωρίς ντροπή λοιπόν από του απ του επαγγελματίε εκπονητέ, διαβάζετε κάτω, που δίνουν προσφορές χωρίς καμία δέσμευση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ένα θεσμό, ας πάρουμε την εικόνα, θα θυμάστε λοιπόν ότι επί, επί δεκαετίες ολόκληρες, να μην πω και παραπάνω, όταν ένας άλλος σου γράφε ένα κείμενο και γινόταν αντιλεπτό, ουέ και αλίμονός σου, ουέ και αλίμονο στο φοιτητή που δια... τώρα φόρα παρτίδα, πράγμα που το ξέρουν όλοι, το ξέρουν οι φοιτητέ αυτό το ξέρουν οι καθηγητέ, το ξέρει το πανεπιστήμιο και δεν κουνιέται φίλο. Ε, μα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Όταν τα παιδιά βγαίνουν αγράμματα. Ω προ τη γλώσσα, ω προ την επιστήμη, ω προ την τέχνη, ανάλογα τι, τι σχολή είναι και τι αντικείμενο. Από εκεί και πέρα. Πώ περιμένουμε δηλαδή κάτι να διασωθεί σε αυτόν τον τόπο, από τη γλώσσα, από τη διανόηση, από την κουλτούρα, από την επιστήμη, από οτιδήποτε. Όταν από πίσω διαφημίζουμε, δώσε τόσα και πάρει την εργασία έτοιμη το παιδί ούτε κοπίασε ω προ την γλώσσα του να γράψει κάτι που θέλει και αυτό μια τεχνική, ούτε κοπίασε ω προ την έρευνα, ούτε κοπίασε ω προ οτιδήποτε. Φτάνει να έχει κάποια ευρώ στην τσέπη και ποιο να τα έχει, μαμά του και μπαμπά του δηλαδή, και να αγοράζουν τι εργασίε. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, εργασίε επιπληρούμε ακαδημαϊκέ απάτε και εξετάσει ημιτασιών. Βεβαίω ακαδημαϊκέ απάτε, εργασίε επιπληρωμή. Και ας πάρουμε την εικόνα και βλέποντας όλα αυτά, όλα αυτά που δεν είναι δυο και τρία, νομίζω είναι ακόμα ένα να σας δείξω, είναι εκατοντάδε αυτό που όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε γύρω από το Πανεπιστήμιο, στις κολόνες, στα δέντρα, στις κολόνες της ΔΕΗ κτλ. θα δείτε κολλημένα αυτά τα χαρτιά. Με τηλέφωνα, με ονόματα, με τα πάντα. Και εν περιπτώσει δεν το λέω για άλλο λόγο, ούτε προτρέπω κανέναν αρμόδιο να ξέρω εγώ, να τιμωρήσει ποινικά κάποιο. Εντάξει. Αλλά το φαινόμενο όμω δεν πρέπει να, να, να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτό που βλέπουν οι, οι περαστικοί, οι πάντε μέσα στου δρόμου, ιδίω στην περιοχή του πανεπιστήμιου, δεν, δεν τα βλέπουν οι αρμόδιοι για το πανεπιστήμιο. Και πώ δέχονται. Πώς δέχονται να συντελούν, αν το ξέρουν βέβαια, αν το ξέρουν, να συντελούν στην επίσημη πια γραμματοσύνη των παιδιών. Τα παιδιά δεν, αγαπ, δεν τα αγαπάνε, δεν, δεν, ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Δείτε και την εικόνα. Πουλούσα την εργασία μου, αλλά ήθελα να ξέρω και το βαθμό. Που θα πάρει το παιδί από την εργασία, είχε την περιέργεια αυτός που πούλησε το πνευματικό το έργο, τι βαθμό θα πάρει το παιδί. Τέλος πάντων. Λοιπόν και πώς ξεκίνησε η παιδεία στην Ελλάδα. Θυμάστε ίσως σε παλιές εκπομπές, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα αυτή. Θυμάστε βέβαια σε παλιές εκπομπές που δείχναμε, για να θυμηθούμε πριν 20 χρόνια που κάναμε για την παλιά αυτή να πούμε, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Πώς άρχισε η παιδεία σε αυτή την Ελλάδα. Προσκλητήριο, δεκαετία του 60, προσκλητήριο των ηλικιών του Θρανίου, που ήταν και πανηγυρική ανάρξη, αυτά τα παλιά Θρανία που προφανώ τα προλάβατε, που αρχίζαν τα λεγόμενα πρωτάκια και συνεχίζανε Σκαλί-σκαλί, με πραγματικά πανεπιστήμια. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα, οι τάξει οι παλιέ, μαζευόταν τα παιδάκια με τι ποδίτσες του, με τα αυτά και άρχιζε, α πούμε, μια πορεία ελπίδα, η οποία πορεία εκείνα τα χρόνια κάπου κατέληγε και μέσα από φοβερέ, ίσω ταλαιπωρίε, κάποιε στιγμέ. Δείτε, δείτε α πούμε, την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι, εδώ είναι τα παιδάκια, βλέπετε τα μισά ξυπόλυτα εντελώ κακοντιμένα με ράκι αντί για ρούχα και όμως, και προσπάθησαν και αυτή είναι η γενιά, θα δούμε τώρα ποια γενιά, ας δούμε και την επόμενη εικόνα, αυτά είναι τα παιδάκια που περπατάνε ώρες μέσα στο χιόνι, με, με παιδιλάκια σχεδόν γυμνά ή μη γυμνά μέσα, στο, μέσα στην παγωνιά, να πολεμάνε να πάνε στο πλαϊνό χωριό που υπήρχε σχολείο. Αυτό είναι στα Γιάννενα, βέβαια, πάνε στα βουνά των Ιωαννίνων, στου Ασπράγγελου, ένα χωριό ορεινό κτλ. Και, και αυτά τα παιδιά λοιπόν, και αυτή η παιδεία η τότε, Ας πάρουμε την εικόνα. Αυτή η παιδιά η τότε ήταν αυτή η οποία έφτιαξε αυτό που σας έλεγα εγώ με μια δική μου έκφραση, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος, την Ελλάδα της δημιουργίας. Αυτά τα ξυπόλυτα παιδιά της δεκαετίας του 50 ήταν αυτά τα οποία φτιάξαν την Ελλάδα της δημιουργίας. Και όχι, τέλος γιατί υπάρχει μια Ελλάδα άλλη, Α μην μείνουμε στην άλλη Ελλάδα. Αυτή ήταν η Ελλάδα λοιπόν τη δημιουργία. Τέλο πάντων, μην μένοντα όμω αυτό που μιλάμε, γιατί είναι τεράστια θέματα τώρα. Αν τα ανοίξει κανεί υποτύπων παρενθέσεω, δεν θα πει και τίποτα άλλο. Τέλο πάντων, λοιπόν, γυρνώντα λοιπόν στη γλώσσα. Και τα παιδιά, και τα παιδιά ξεκίνησαν με, με απόλυτη σύγχυση στα σχολιά. Με απόλυτη. Θα θυμάστε τότε τη σύγκρουση. Για δείτε την επόμενη εικόνα και του καυγάδε, τι έρηδε. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Μελέτη του γλωσσικού ζητήματο η οποία μελέτη, ε, η λαλουμένη γλώσσα και η καθήλυν και η είναι τέκνον της αρχαίας. Εδώ λοιπόν, στο 1904, γίνεται η πρώτη, μια από τις πρώτες μελέτες με, με επόμενη φάση, όχι μελέτη, αλλά επόμενη φάση, αυτή που θα δείτε τώρα και θα καταλάβετε γιατί σας λέω για σύγκρουση. Για κοιτάξτε την επόμενη τώρα εικόνα. Του Γεωργίου Χατζηδάκη, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, «Γεννηθεί το φως» ο μαλλιαρισμός στα δημοτικά σχολεία. Μαλλιαρούς λοιπόν λέγανε εκείνους που θέλαν να, να βάλουν τη δημοτική γλώσσα στα σχολεία. Ιρωνικότατα βέβαια και το πράγμα είχε συνδεθεί. Θυμάστε, ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Θυμάστε που σας έλεγα και το γλωσσικό, και το γλωσσικό ως μη και όπως συμβαίνει με τα προβλήματα στην Ελλάδα, συνδέθηκε με πολιτικέ και κομματικέ παραμέτρου. Δηλαδή, ένα θέμα καθαρά ιστορικό, καθαρά κοινωνικό, καθαρά εκπαιδευτικό, συνδέθηκε με συντηρητισμό, με προοδευτισμό, με αριστερού, με δεξιού κτλ. Δείτε αυτή την εικόνα του επομένου, Αυτό είναι πάλι βιβλία, αλλά δείχνουν ακριβώ αυτό που θέλω να σα πω. Ενό συγγραφέα Κουτρέλη, οι άθεοι μαλλιαροί και η συνήγοροι αυτών. Λοιπόν, ποιοι είναι οι άθεοι μαλιαροί? Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, λέει αυτός ο συγγραφέας, οι συνοδικοί επίσκοποι και αεροπαγίτης τη Κάκης, αποκαλυπτόμενοι και θεατριζόμενοι, διότι όλοι τότε, ο Αρχιεπίσκοπος κτλ, ετάχτησαν στην εισαγωγή της Δημοτικής στα σχολεία και αποκλήθηκαν άθεοι και μαλλιαροί ηρωνικά. Και ποιος τα γράφει αυτά, ένας, για κοιτάξτε την απάνω καταχώρηση, την απάνω επιγραφή, στην επόμενη εικόνα από πιο κοντά. Π. Α. Κουτρέλη, Προέδρου των Ενώσεων Χριστιανικής και Αντικομουνιστικής και κατά τη των Αθέων Μαλιαρών Εκτελεστική Επιτροπή του Πυρεό. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια επιτροπή κατά των Αθέων Μαλιαρών και αντικομουνιστική. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ε, θα έλεγε κανεί με σημερινέ αυτέ να πούμε, Άρε, μάρε, κουκουνάρε, Είναι αυτό που λένε, αυτό που λένε ε, στην ηφηγένεια, α πάρουμε την εικόνα αυτή βέβαια αυτό που λένε στην Ιφηγένεια που, που, λέγεται στην ηφηγένεια εν τάβρις, σε κάποιο σημείο του χωρικού ε, βλέπει η ηφηγένεια τάβρους στη θάλασσα, ενώ η τάβρη είναι για τα χωράφια. Προετοιμαζόταν η θυσία. Τέλος μου βλέπει τάβρους στη θάλασσα και απορώντας λέει τι συγκοινωνία κοινωνία βουκόλων και θαλάσσης, τι δουλειά έχουν οι αγελαδοβουσκοί στη θάλασσα τα γελάδια, Δηλαδή, και έμεινε αυτή η φράση όταν θέλει κανεί να πει δύο πράγματα παντελώ άσχετα μεταξύ του. Τι η κοινωνία βουκόλων και θαλάσση, και βέβαια συνεχίζουν αυτοί ε, για να την καθησυχάσουν, οι, οι βουσκοί αυτοί και λένε, ήλθαμεν νύψε βου εναλία δρόσο. Ήλθαμε να πλύνουμε τα, τα, τα ζώα αυτά με το θαλασσινό νερό. Ήρθαμε νύψε βου εναλία δρόσο. Δηλαδή, η φράση αυτή, τι η κοινωνία δηλαδή κομμουνισμού και γλώσσα. Τι συγκοινωνία λοιπόν βουκόλων και θαλάσσης. Ε, και κοντά σε αυτά, για να έρθουμε στα νεότερα χρόνια, έγινε αντιληπτό το πρόβλημα αυτό, πολύ γρήγορα, με, και πολλά έχουν γραφτεί, αλλά τα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά είναι ενό πολύ γνωστού που δεν ζει πια, του Σαράντου Καργάκου, δύο βιβλία με τον εξή τίτλο, με τους εξή, μάλλον συγγνώμη, του εξή τίτλου, για να δούμε την επόμενη εικόνα, εγώ, εγώ, να το δω λίγο από εδώ, δείτε το εσείς από εκεί. Το ένα βιβλίο, καταλαβαίνετε τι γράφει ο τίτλος, είναι, τα γράμματα φαίνονται ίδια, Αλαλία, ήτι, το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα. Λοιπόν, το σύγχρονο λοιπόν γλωσσικό μας πανόραμα, Αλαλία. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι το επόμενο, αν μπορούμε να το δούμε στην επόμενη εικόνα, Θαράντους καργάκος, βλέπετε; Αλεξία, όχι βέβαια, ε, ε, όχι βέβαια η αλεξία κάποια κοπέλα ή τότε πριν αλεξία, αλλά αλεξία από το άλφα το στεριτικό και λέξεις. Αλεξία γλωσσικό δράμα με πολλές πράξεις. Αυτά, αυτά είναι ε, δύο βιβλία. Ας πάρουμε την εικόνα. Είναι, είναι, αυτά τα δύο βιβλία. Ίσως, ίσως, κάποια από αυτά να μπορούν να βρεθούν σε βιβλιοπωλείο ακόμα. Δεν είναι δηλαδή σαν αυτά που σας έδειξα τα μπάλα. Δηλαδή είναι, και επειδή είναι χαρακτηριστικά του προβλήματος, αυτού που λέμε τώρα, της, της, της ε, ικανότητα των νέων να χειρίζονται ακόμα και τη σημερινή μας γλώσσα, που αν τα βρείτε και αν υπάρχουν πουθενά, αυτά τα άλλα δεν σας λέω, να μην λεπορθείτε τα άδικα των αδίκων, 100 χρόνων και 150 χρόνων βιβλίο, αλλά αυτά εδώ πέρα. Αν τα βρείτε πουθενά, διαβάστε τα. Και και οι έρηδες, όπως σας είπα, που δεν έπρεπε να γίνονται έτσι, γιατί επέρχεται μάλλον ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση, όταν οι έρηδες αυτές προέρχονται από γνωστά και εμβληματικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη γλώσσα. Είτε ως καθηγητές, ως λογοτέχνες, ως δημοσιογράφοι προβεβλημένοι, ως άνθρωποι που έχουν ε, εκείνα τα χρόνια μεγάλη προβολή στην τηλεόραση με μόνιμες εκπομπές και τέτοια, όταν λοιπόν αυτοί εμπλέκονται σε έρηδες και διαπληκτισμούς, τότε πλέον επέρχεται ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στους απλούς ανθρώπους που θα έπρεπε ή που περιμένουν να δουν κάποιο φως ακόμα και σε αυτό το πρόβλημα. Ε, ξέρετε πάρα πολύ καλά να δούμε την επόμενη εικόνα. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά τον Γιώργο Μπαμπινιώτη, τον καθηγητή. Λοιπόν, ο, ας πάρουμε την εικόνα. Ο οποίο είναι ένας, ε, ασχολείται με τη γλώσσα, καθηγητής και τα λοιπά στο πανεπιστήμιο, ε, νομίζω σημαίνω στέλεχος στα αρσάκια σχολεία, τέλος πάντων ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ο Μπαμπινιώτης κάποια στιγμή εξέδωσε ένα λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Ε, για να σα το θυμίσω, γιατί είναι μια γνωστή ιστορία τότε αυτή, αυτή, αλλά για να το θυμηθείτε, αν το έχουμε εκεί, για να δούμε την επόμενη. Νομίζω το έβαλα εκεί πέρα. Για να δούμε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ελεξικό τη νέα ελληνική γλώσσα. Με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων. Ερμηνευτικά, ορθογραφικό, ετοιμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων, κυρίων ονομάτων, επιστημονικών όρων, ακρονημίων κτλ. κτλ. Δημοσιεύεται, τίθεται, εκδίδεται μάλλον το λεξικό αυτό, είναι πολύ σέλιδο τίθεται σε κυκλοφορία και α πάρουμε την εικόνα. Και όπω κάθε έκδοση και κάθε βιβλίο κτλ., υπόκειται και αυτό σε κριτική. Τι έχουν δικαίωμα όσοι ασχολούνται με αυτά τα αντικείμενα να κρίνουν, να κατακρίνουν, να επενέσουν, να ψέξουν αυτό το βιβλίο. Και πραγματικά, και πραγματικά ε, ακολούθησε ένα κύμα επικριτική προσέγγιση του λεξικού αυτού. Τέλο πάντων, καλό ή κακό. Και με επικεφαλή έναν εξαιρετικό επίση φιλόλογο, καθηγητή εδώ στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη, νεοελληνιστή, τον αίμνηστο βέβαια τώρα, τον Δημήτρη, για να δούμε τον Δημήτρη τον Μαρονίτη. Θα τον ξέρετε και πολύ περισσότεροι Θεσσαλονίκη, αλλά είναι μια πανελληνίω επίσης ε, γνωστή προσωπικότητα στο, στο χώρο αυτόν. Λοιπόν, ε, βέβαια και, και το λεξικό αυτό για κάποια λήματα τα οποία κατά τη γνώμη κάποιον δεν έπρεπε να περιλαμβάνονται, κατά τη γνώμη κάποιων αποτελούν αγγλισμούς, αποτελούν πράγματα τα οποία δεν, λέξεις και λύματα το λι με ήτα και με δύο μη βέβαια, λύματα όχι λύματα με ύψιλον, ε, λύματα του λεξικού ας πούμε, ας πάρουμε την εικόνα, τα οποία δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη βέβαια της άλλης πλευράς, να περιλαμβάνονται σε ένα λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Ε, αυτό βέβαια, αυτό βέβαια είχε επισημανθεί πολύ παλιότερα. Για κοιτάξτε, εδώ είναι ένα, περιοδικό, ένα περιοδικό, πολύ εξαιρετικό περιοδικό των παλαιότερων χρόνων. Για δείτε λίγο από εκεί εσείς. Αυτό είναι από την Ευθύνη, ε, όπου ένα άρθρο του Φώτη Κόντογλου επισημαίνει από τότε την πνευματική λέει ξενοδουλεία μας. Δηλαδή αυτό που να θαυμάζουμε οτιδήποτε ξένο, να εισάγουμε χωρίς κανέναν έλεγχο λέξεις και όρους από την Ευρώπη, αυτό που λέει και το ξύπασμα στην τέταρτη σειρά, πιστεύοντας ότι μιλάμε καλύτερα και δείχνουμε μια καταγωγή πιο σπουδαία κτλ. Και, και, το, και το χαρακτηρίζει πνευματική ξενοδουλία. Και πολύ σωστά βέβαια, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Να δούμε την επόμενη εικόνα, είναι από αυτήν, από αυτό το περιοδικό ευθύνη, το οποίο είναι το Σεπτέμβριο του 1977. Πολλά χρόνια πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι τόσο παμπάλαιο. Το λέω αυτό, μη τυχόν κάποιο έχει κάποια αυτή να το βρει κάπου. Και στο ίδιο περιοδικό, στο τεύχος του Μαρτίου του 1980, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα του 1980, επισημαίνεται από τότε ακόμα, δηλαδή 20 και 20, 40, 40 τόσα χρόνια, 43 χρόνια πριν, τι επισημαίνεται, χωρίς βέβαια να το διαβάσουμε με λεπτομέρειες, για να δούμε στην επόμενη εικόνα τι επισημαίνεται. Η γλωσσική αναρχία. Δηλαδή αυτά τα οποία συζητήθηκαν αργότερα από φιλολόγους, από γλωσσολόγους κτλ. από τότε. Και ακόμα τότε ένας δημοσιογράφος πολύ γνωστός εκείνα τα χρόνια, είναι, να δούμε την επόμενη εικόνα λίγο, ένας πολύ γνωστός, γνωστός δημοσιογράφος, ο Κωστής Μερανέος, ε, πολύ γνωστό στα χρόνια εκείνα, ε, εξαιρετικό αρθρογράφος και πολύ μορφωμένο άνθρωπο, είχε γράψει κάποια, ε, κάποια σειρά πρωτοσέλιδων επιφυλίδων στην τότε καθημερινή, η οποία τότε η καθημερινή ήταν σχολείο φιλολογία και φιλοσοφία, ένα από τα οποία μια σειρά ήταν αυτή που θα δείτε τώρα, στην επόμενη εικόνα, για να δούμε λίγο τι είναι. το βάρο των λέξεων του κύριου Κωστή νέου. Όπου, να βλέπετε μάλιστα εκεί κάπου άκρη άκρη είναι το Α πάνω από, το, από το αυτό εκεί. Κάτω από του το Α είναι δηλαδή και μάλιστα είναι και το πίσω μέρος της σελίδας. Μια εξαιρετική σειρά που από τότε ακόμα επισήμανε αυτό το πρόβλημα, το βάρος των λέξεων. Εν πάση περιπτώσει. Γυρνώντας λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα αυτή και να σας δείξω αυτό το οποίο λέω ας πούμε πώς, πώς επιτείνεται η σύγχυση από αυτούς από του τα πρώτα φέροντα, για να πούμε τα πρώτα φέροντα ενώ στη γλώσσα, στη γλωσσολογία, στη λογοτεχνία κτλ. Που θα έπρεπε αυτοί να κατευθύνουν ήρεμα και σωστά τον κόσμο, τον λαό. Δημοσιεύεται λοιπόν αυτό το λεξικό και αρχίζει μια σφοδρή κριτική κατά αυτού. Κατά του λεξικού βέβαια. Δεν αμφισβήτησε κανένα την προσωπικότητα του Μπαμπινιώτη, αλλά αμφισβητήθηκε το περιεχόμενο του λεξικού, ω ορθό ή όχι. Και ο Μπαμπινιώτη γράφει ένα άρθρο, ο ίδιος, το βήμα της Κυριακής αν θυμάμαι καλά, ε, το εξής, για δείτε, το εξή. Διδάγματα από ένα λεξικό. Εις το οποίο άρθρο, αυτό το, το εκτεταμένο ας πούμε, σε αυτό το εκτεταμένο άρθρο, γράφει γιατί είναι τόσο καλό το λεξικό του. Ε, βέβαια, όπως σας είπα, με την έκδοσή του, Είχαν, είχε ακουστεί έντονη και δημόσια κριτική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γράφει, βέβαια, δικαίωμα κάθε πνευματικού δημιουργού έχει, υπ, έχει το δικαίωμα, μάλλον, να υπερασπίζεται το πνευματικό του έργο. Γράφει, λοιπόν, ο κύριος, και, ο κύριος Μπαμπινιώτης, γράφει αυτό το άρθρο στο βήμα, όπου με πολλά- πολλά επιχειρήματα λέει πόσο καλό είναι το λεξικό του. Ε, α πάρουμε την εικόνα. Μην το διαβάζω τώρα αυτό το άρθρο. Αν κάποια στιγμή βρούμε χρόνο, επειδή όπω ξέρετε έχουν αρκετά μεγάλο αρχείο παλιών, αυτό να πούμε, μπορούμε, μπορούμε να εντρεφίσουμε σε αυτά. Αλλά τώρα προσπαθούμε κάτι άλλο να δείξουμε. Ε, ενώ λοιπόν κάθε άνθρωπο δικαιούται είτε α, το τελώς να δημοσιεύει οτιδήποτε για τη γλώσσα, είτε υπερασπιζόμενο ένα έργο δικό του, δεν συνηθιζόταν αυτό και δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, για ένα καλό βιβλίο συνηθίζεται να γράφουν άλλοι γι' αυτό. Δηλαδή, όταν εκδώσει ένα σε ένα βιβλίο, υποτίθεται ότι εκεί είναι οι απόψει του, εκεί είναι αυτά, να πούμε και. Τέλο πάντων. <coughs> εντάξει, δεν είναι και έγκλημα καθοσιώσεω. γράφει λοιπόν ένα επενετικότατο άρθρο ο ίδιο για το λεξικό του. Σε δύο-τρει μέρε, σε δύο-τρει μέρε, απαντάει ο Μαρονίτη στην ίδια εφημερίδα. Ο καθηγητή λοιπόν που είδαμε πριν, ο Μαρονίτη, με τίτλο Να δούμε την επόμενη εικόνα. Μπαμ και κάτω του Δημητρίου Μαρουνίτη. Λοιπόν, και λέει εκεί πέρα γιατί είναι τόσο κακό το λεξικό αυτό, το πρώτο καθολικό σύμπτωμα έχει να κάνει λέει με το φάντασμα, με το φαντασμα, με το φάντασμα κέντρο λεξικολογίας Δηλαδή ο Μπαμπινιώτης είχε, είχε επικαλεστεί ένα κέντρο λεξικολογίας που είχε ενώ δεν το έχει κατά τον Μαρουνίτη και τα λοιπά. Δεύτερον, λέει, το δεύτερο σκανδαλιστικό σύνδρομο σχετίζεται με την υπερεπίσημη αθηναϊκή παρουσίαση του λεξικού η οποία έγινε στη Στουά του βιβλίου. Γιατί προσήλθαν πάρα πολλοί πολιτικοί κτλ. Το τρίτο, το βαρύτερο σύμπτωμα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκ προημίου φάρσα. Α πάρουμε την εικόνα, γιατί δεν το βλέπετε από εκεί. Επρο, εκ προημίου φάρσα, λοιπόν. Λοιπόν. Και τέταρτον, και, δηλαδή με βαρύτατε εκφράσει ο Μαρονίτης επικρίνει αυτό το λεξικό, το πασίγνωστο τότε και ω φάρσα, δηλαδή ω ως, ως γλωσσολογική φάρσα, τόσο δηλαδή ας πούμε ε, άσχημο, κατάλληλο, κακό λεξικό ήταν κατά τον Μαρονίτη. Λοιπόν, και απαντώντας ο Μαρονίτης έτσι, προκαλεί τώρα τον Μπαμπινιώτη σε ανταπάντηση. Και ο, ο Μπαμπινιώτης, ο Μπαμπινιώτης δεν οροδεί και αυτός στο να ανταπαντήσει. Πάλι στο βήμα, πάλι με ολοσέλιδα κατεβατά, με αυτήν την, την καταχώρηση, με αυτό το άρθρο μάλλον. Το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, και λέει μέσα ο υπότιτλος εκεί, όσο μπορείτε να διαβάσετε ανάμεσα από τις στήλε, ο Γάμα Μπαμπινιώτης, δηλαδή ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, αντεπιτίθεται και απαντά σημείο προς σημείο, στι κρίσει και επικρίσει εχθρών και φίλων για το λεξικό που αναστάτωσε την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν, ε, γράφει μέσα από τη μια, και εδώ συνέβη και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, γράφει μέσα εδώ λοιπόν, πολλά και διάφορα αντικρούοντα τον, τον, τον Μαρονίτη, αλλά κυρίω επιτίθεται και σε ένα πραγματικά Απαράδεκτο περιστατικό, απαράδεκτο και έχει δίκιο σε αυτό ο Μπαμπινιότη. Τι έγινε τότε, α πάρουμε την εικόνα, ένα, ένα απολύτω απαράδεκτο, αποδοκιμαστό και ένα φεδρό μέσα στην αποδοκιμασία. Κάποιο πάει και κάνει ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο, ζητάει δηλαδή με ασφαλιστικά μέτρα στο, από το, στην Αθήνα, βέβαια, από το πρωτοδικείο τη Αθήνα, να απαγορεύσει αυτό το, το λεξικό. Και. Επειδή να λέμε δηλαδή και τα, και τα του οίκου μα, όπω πάντα κάνουμε, και βρίσκεται δικαστή, πρωτοδίκη, ο οποίο εκδίδει απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, απαγορεύοντα την κυκλοφορία του βιβλίου αυτού, του, του λεξικού. Εντάξει, λοιπόν. λοιπόν, το λεξικό αυτό, είτε καλό λεξικό είναι, είτε κακό λεξικό είναι. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει, δηλαδή, ούτε πορνογράφημα είναι, ούτε αντεθνικό που καλύπτει τίποτα, μυστικά κρατικά, ούτε τίποτα. Ένα λεξικό καλό ή κακό πέφτει στην, στο λίσθημα ο πρωτοδίκης τη Αθήνα να απαγορεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου. Οπότε, άλλο που δεν ήθελε ο τη, γίνεται σάλο και αρχίζει το βιβλίο να, να πουλείται, σοριδόν, γιατί να σόριδον, γιατί δεν είναι ένα πράγμα το απαγορεύει, το πάρουν όλοι. Και, και ο Μαρονίτη, σε άλλο άρθρο του, Παραπονέθηκε και είπε, ενώ βγήκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είναι απόφαση τη δικαιοσύνη και καλή ή κακή, θα έπρεπε να τηρηθεί, το, το βιβλίο πωλείται, λέει στα βιβλιοπολία. Λέει ο Μαρονίτη. Αν τα απαντάει σε άλλο άρθρο τώρα ο Μπαμπινιότη, θα σα τα λέω και λίγο γρήγορα. Απαντάει σε άλλο άρθρο ο Μπαμπινιότη, φαντάζομαι λέει πόσα παπούτσια θα έλειωσε ο Μαρονίτη, περπατώντα από βιβλιοπολίο σε βιβλιοπολίο, για να ξέρω ότι πωλείται το βιβλίο. Αλλά λέει. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη και θα πρέπει να την ξέρει, λέει ο κύριο Μαρουνίτη, ε, η, η, απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων απειγόρευσε την, την, ε, την, την, έκδοση του νέων βιβλίων στον εκδότη. Όχι αυτόν που ήδη είχαν βγει στα, στα, στα μαγαζιά, στα βιβλιοπολία. τα <laughs> πράγματα τα οποία είναι αντιδικέ, οι οποίε δεν, δεν, κατά τη γνώμη μου βέβαια, δεν αρμόζουν σε ανθρώπου του επίπεδου Μαρουνίτη και, και μπαμπινιώτη. Τέλο πάντων, εδώ όπω σα είπα, υπάρχει μια φιδρή νότα, ώστε να ξεκαθαριστεί αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η πώληση του βιβλίου μέσα από αυτή την έρηδα, που είναι και άλλα πράγματα, αλλά τέλο πάντων δεν θα μπορέσουμε να τα προλάβουμε. Έγινε και το εξή. Εκείνε τι μέρε ήταν στην Ελλάδα, ω επισκέπτρια βέβαια, η Βασίλισσα Σοφία τη Ισπανία. Η οποία Βασίλισσα, σύζυγο του τότε Χουάν Κάρολο, Όπω θυμάστε, η παλαιότερη τουλάχιστον ήταν Ελληνίδα κόρη τη Φρυδερίκη. Η Φρυδερίκη είχε δύο κόρε, την, την, Σοφία και την Ειρήνη. Λοιπόν, μια η Σοφία ε, παντρεύτηκε τον Δον Χουάν Κάρλο. Τέλο Και εκείνε τι μέρε βρέθηκε στην Αθήνα. Για σα είπα Ελληνίδα για όσου νεότερου δεν ξέρουν, δηλαδή ξέρει ελληνικά. Ενδιαφέρθηκε λοιπόν να αγοράσει το λεξικό αυτό. Και μπήκε στο βιβλιοπολίο το Ελευθερουδάκι στην Αθήνα. Όπου υπήρχε το λεξικό, αλλά πριν ξεκαθαριστεί το θέμα, ο βιβλιοπόλη του είπε: Δεν μπορούμε να σα το πουλήσουμε. Γιατί υπάρχει απόφαση δικαστική. Μετά διευκρινίστηκε ότι η απόφαση έλεγε μόνο για τον εκδότη. Και έφυγε άπρακτη η Σοφία, η οποία κοινο, κοινολόγησε ας πούμε, το πάθημά τη. Και, το... και, το... και η αντιδική αυτή, Μαρονίτη και, και Μπαμπινιώτη, πήρε πια και διεθνεί διαστάσει. Με το αυτό ότι τη, τη Βασίλισσα της Ισπανίας, τη Βασίλισσα της Ισπανίας, Αρνήθηκαν σε ένα βιβλίο πολύ στο Σύνταγμα να τι σε ένα βιβλίο. Μέχρι την Ισπανία δηλαδή έφτασε η διαμάχη αυτή. Αλλά τέλο πάντων το θέμα δεν είναι ή δεν έφτασε. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και α πούμε αυτή η διαμάχη κάποτε έληξε και ο ένα εκ των δύο, ο, ο Μαρονίτη τέλο πάντων εξεμέτρησε και το ζήν δεν ζει. Πλέον <coughs> κάποια στιγμή Όλοι κατά εκεί δηλαδή πόσο μάτια είναι όλα αυτά με ασφαλιστικά μέτρα να παγορέσω ένα το βιβλίο του ο άλλο να του λέει μπαμ και κάτω. Τέλο πάντων, έγινε λοιπόν αυτή η διαμάχη, η οποία τελικά δεν κατέληξε οριστικά σε κάποια απόφαση, διότι πραγματικά δεν μπορεί ποτέ ε, η ορθότητα, η εμβέλεια, ε, η σημασία ενός βιβλίου για μια κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να κρυθεί από δικαστήρια, από τη δικαιοσύνη. Παρά μόνο σα είπα, σε περιπτώσει πορνογραφημάτων, σε περιπτώσει που αποκαλύπτονται εθνικά μυστικά, αν πέσουν στα χέρια ενό δημοσιογράφου και τέτοια. Αυτό είναι όμω τελείω άλλο πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή, αν συμφωνούμε με την ετοιμολογία κάποιων λέξεων ή αν διαφωνούμε με την ετοιμολογία που προτείνει ο Μπαμπινιώτη να πάμε στα ασφαλιστικά μέτρα και να πούμε, δηλαδή λάθο και αυτό που πήγαν, λάθο και του πρωτοδίκη που τα... και έγινε όλο αυτό το κακό από το τίποτα. Βέβαια, βέβαια, το πρόβλημα των ξένων λέξεων στη γλώσσα υπάρχει και μάλιστα ένα, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αν είναι αυτή, για να δούμε. Ας βάλουμε λίγο την επόμενη εικόνα, ένα βιβλίο. Α, α αυτό τώρα είναι επίση σημαντικό. Για κοιτάξτε τώρα για τις ξένες, για τις ξένες λέξεις. Ε, <χω> υπάρχει μάλλον, πριν δούμε αυτό, πριν δούμε αυτό, ναι αυτό, ας δούμε αυτό. Εδώ είναι ένα βιβλίο των εκδόσεων Κυριακίδης στη Θεσσαλονίκη, μη χρησιμοποιείς τις λέξεις που ακολουθούν. Δεν είναι δικές σου. Και έχει εδώ μέσα, έχει εδώ μέσα, ας πάρουμε την εικόνα αυτήν, αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, πάρα πολλές λέξεις οι οποίες δεν είναι ελληνικές. Και χοντρικά, γιατί λέω χοντρικά, έχει πάρα πολλές λέξεις σε κάθε σελίδα. Πολλαπλασίασα τις σελίδες με τον αριθμό των λέξεων, και χοντρικά λέω γιατί σε κάποιε σελίδε μπορεί να είναι δύο-τρει λέξει παραπάνω, σε άλλε δύο-τρει λέξει παρακάτω. Αλλά τόσε σελίδε επί τόσε λέξει είναι 1760 λέξει τη καθημερινή μα ζωή, όχι δηλαδή εξειδικευμένε ή ξέρω εγώ τι άλλο να πούμε. 1760 που τις χρησι... και, και μάλιστα για να, το, να, σας, να πω, να σας πω και το εξή, γυρνώντας την τύχη της σελίδες λοιπόν να δούμε, να δούμε, την πρώτη λέξη και την τελευταία. Για να το καταλάβετε ότι είναι λέξει πια τη καθημερινή γλώσσα. Γκαζιέρα. Γκαζόζα κτλ. Οι κάτω-κάτω λέξεις. Windsurfing. Αυτό το άθλημα. Στην άλλη σελίδα. Το γούρι. Και το εξηγεί κιόλα. Έβγαινε τη στήξη και, και καλό Ιωνό. Είναι τουρκικό α πούμε. Το δράμι. Μονάδα βάρου. Δραγουμάνο. Ο διερμηνέα. Γυρνάμε στην τύχη. Το καβούκι. Αυτό τη χελώνα. Το καβούκι είναι επίση τουρκικό. Καμφορά. Μια φαρμακευτική ουσία με ιταλικό όνομα. Καναβάτσο. Ήφασμα από κάναβι και τα λοιπά. Η τελευταία λέξη. Καρέκλα. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε τώρα. Αυτέ οι λέξει. Το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου βέβαια, δεν είναι αυτέ οι λέξει. Γιατί αυτέ οι λέξει έχουν ενσωματωθεί πια σε τέτοιο βαθμό. Διάβαζα προχθέ σε μια άλλη σελίδα. Το πρώτο πρώτα πάνω. Και Πώ να του σκεφτέδε πια. Πώ να του πούμε δηλαδή στα ελληνικά. Εκτό να φτάσουμε και σε φεδρέ, α πούμε, εκδοχέ. άλλος το λέγει κρεατοσφαιρίδια εντάξει ή έβλεπα καρέκλα. Καρέκλα είναι παλιό. Από τη Βενετία είναι η καρέκλα, η λέξη καρέκλα. Την καρέκλα πώ να την πει. Πώ να την πει. Δηλαδή, αν θέλουμε να φτάσουμε και σε ακραία και σε περιπτώσεις, ας πούμε, η καρέκλα στα αρχαία λέγεται ερισίνοτον. Από το ρήμα ερίδομε, Στηρίζομαι δηλαδή και νότα. Τα νότα του ανθρώπου είναι η πλάτη του. Ερισίνοτον είναι αυτό, από το ερίδομαι είπαμε το πρώτο συνθετικό, ερισίνοτον είναι αυτό που στηρίζει την πλάτη του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό που ακουμπάς πίσω και στηρίζει, αυτό λέγεται ερισίνοτον, η καρέκλα. Ε, μπορείς τώρα να αξιώσεις από τον, από τον κόσμο, από όλους μας, να λέμε ερισίνοτον την καρέκλα. Άρα λοιπόν, <coughs> κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν είναι το κακό οι λέξεις αυτές που πια εδώ και 400 χρόνια ή 200 χρόνια έχουν ενσωματωθεί. Αλλά είναι, μη χάνουμε, μην εξοβελίζουμε και αυτέ που έχουν μείνει. Αν λοιπόν αυτέ δεν μπορούμε να τι βγάλουμε, και πραγματικά δεν μπορούμε, ό,τι και να λέμε τώρα, δεν βγαίνουν αυτέ οι γλώσσε, οι, οι λέξει. Ε, τουλάχιστον α μην λέμε <coughs> αυτά που λέγαμε του meeting, του press room, όταν υπάρχουν αντίστοιχα. Μην πετάμε δηλαδή και τι υπόλοιπε ελληνικέ που απέμειναν. Και έλεγα, <coughs> διάβαζα τυχαία Βλέπετε τι γίνεται στα μαγαζιά με τι ταμπέλε, τι ξενόγλωσσες, Βλέπετε, βλέπετε. Και διάβαζα προχθές αυτή που είδαμε τη φωτογραφία προηγουμένω που την πήραμε για να δούμε το βιβλίο. Για να παρακαλέσω του τεχνικού μα να τη βάλουμε. Ήταν μια συνέντευξη εκτεταμένη. Για να μπορούμε να τη βάλουμε αυτή που βάλαμε πριν και, και μετά τη βγάλαμε για να βάλουμε το βιβλίο. Είναι η γνωστή τραγουδίστρια, η κυρία Μαρινέλα. Μια εξαιρετική τραγουδίστρια, η οποία και τώρα σε μεγάλη ηλικία, νομίζω, όχι καθημερινά, βέβαια, τραγουδάει κτλ. Έδωσε λοιπόν μια τεράστια συνέντευξη, 5-6 σελίδε μεγάλε. Τώρα τελευταία στον Κακουλίδη. Λοιπόν, και τη λέει μεταξύ πολλών και άλλων. Α πάρουμε την εικόνα αυτή, βέβαια. Και τη λέει μεταξύ πολλών άλλων, άλλων ενδιαφερόντων ερωτημάτων, αλλά όχι για την εκπομπή μα. Αλλά τη λέει ένα χαρακτηριστικότατο για αυτά που λέμε, Κυρία Μαρινέλα, κατεβαίνετε στο κέντρο τη Αθήνα, εννοεί απάντηση. Για δείτε την απάντηση της Μαρινέλλας, της κυρίας Μαρινέλλας. Όχι, κατέβαινα πολύ παλιά όταν δεν είχε τόσο κόσμο. Κόσμο άγνωστο, κόσμο ξενόγλωσσο. Προχωρά στο δρόμο και δεν ακούσε ελληνικά. Του καταλαβαίνει. Όχι ότι με ενοχλεί. Αλλά λέω τι έγινε. Πάω να διαβάσω ταμπέλε και βλέπω αγγλικά, κινέζικα, ρώσικα. Άλλαξε ο καιρό. Την πειραιός. δεν θέλω να την κατεβώ καθόλου. Βλέπετε λοιπόν κάτι. Α πάρουμε την εικόνα. Η οποία κυρία Μαρινέλα, εξαιρετική και συμπαθέστατη τραγουδίστρια, αλλά ούτε γλωσσολόγο είναι η κυρία, ούτε τίποτα. Και βλέπει ότι ενοχλείται από κάτι κι αυτή. Όπω θα ενοχλεί το φαντάζομαι κι ένα. Δηλαδή πια. Και να δούμε κάτι, αν μπορούμε, μια σειρά φωτογραφιών. Κοιτάξτε τώρα. Εν ώψη τη εκπομπή, έκανα επίση μια, μια επιβεβαίωση. Την εξή. Την Κυριακή που μα πέρασε, ή το Σάββατο, δεν θυμάμαι, εν ώψη τη εκπομπή αυτή βέβαια, περπάτησα όλη την οδό τσιμισκί Όλη την οδό τσιμισκί Μισκή τη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα ίσω και ο κεντρικότερο δρόμο. Εμπορικός Εμπορικό, ίσω ο κεντρικότερο. Και φωτογράφησα όλα τα καταστήματα της Τσιμισκή ένα προς ένα. Βέβαια μόνο του ενός πεζοδρομίου, αλλά απολύτως ίδιο και τ' άλλο, διότι δεν μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι. Εγώ βέβαια δεν είμαι και επαγγελματία φωτογράφο να ξέρω και από μακριά zoom και πώ τα λένε αυτά, δεν ξέρω κι εγώ. Τέλο πάντων, μόνο δηλαδή μια πλευρά γιατί πάνε έλα, πάνε έλα, πάνε 100 φορέ το δρόμο, είναι και επικίνδυνο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, όλη την πλευρά ή στην οποία πλευρά θα δούμε τώρα αυτό που θα δούμε. Ξεκινώντα λοιπόν από την πλευρά τη διαγωνίου, γιατί να ξέρει κανένα πώ είναι η σειρά των φωτογραφίων, ξεκινώντα από τη διαγώνιο, προ την Τράπεζα τη Ελλάδα. Από αυτή την κατεύθυνση δηλαδή. Από διαγώνιο προ Πολυτεχνείο, α το πω έτσι. Βέβαια, αυτό τώρα μόνο για του Θεσσαλονίκη είναι, αλλά οι υπόλοιποι σε άλλε πόλει, σε άλλε χώρε που ακούγεται αυτή η εκπομπή, α δουν μόνο τι εικόνε χωρί να καταλάβουν τώρα τι λέμε ακριβώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Για να δούμε λίγο την επόμενη. Οπτικά, Ανδρεάδη, Lenshop. Παρα, παρακάτω. Παρακάτω. Dress up. Dress up. Θα πείτε ρούχα βλέπουμε, δεν καταλαβαίνει κάποιο. Μα το θέμα δεν είναι τα ρούχα που βλέπουμε. Το τι γλώσσα χρησιμοποιούμε είναι το θέμα. Δείτε την επόμενη εικόνα. Όλοι τρει. Όλοι τρει. Ελιέ δηλαδή. Ελιές, στα τα δέντρα της, οι ελιέ. Παραπέρα. Έλιο. Ο ήλιο. Α, το περάσαμε. Ναι. ναι, δεν πειράζει. Η έλιο. Ναι, προλάβαμε το νομίζω. Λοιπόν, την ελληνικότητα τη λέξη τη βλέπετε έτσι. Δίπλα στο όλοι Για δειμον, την επόμενη. Λοιπόν. Μαρ Μαρ μαγαζί. Το άλλο, Καλτσεντόνια αριστερά. Το μεσό δεν μπορώ να το διαβάσω κι εγώ τώρα, ίσω εσεί μπορείτε. Λοιπόν, το Καλτσεντόνια, πάμε παρακάτω. Κριεστίνο και Κέλλη. Αυτά δεν τα καταστήματα όπω νομίζω σα το είπα είναι ένα προ ένα. Δεν παραλείπεται κανένα για να μην θεωρηθεί ότι είναι επιλεκτική φωτογράφηση. Ένα προ ένα. Και αν τα θυμάστε όπω είναι τώρα, αύριο το πρωί περπατώντα, θα τα δείτε το ένα δίπλα στο άλλο. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Α, παραδοσιακό. Πίσω από το δέντρο. Ε, αυτό έχει ένα τίτλο και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Παραδοσιακό. Νομίζω γλυκά κάνει, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά μπα στο εδώ θα μιλάμε για του τίτλου. Παραδοσιακό. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Α, sugar free. Αυτό. Δηλαδή γλυκά χωρίς ζάχαρη ίσως, ίσως. Για να δούμε την επόμενη. Τζίμας Cosmetics. Λοιπόν, γι' αυτά θα πούμε δύο λόγια. Όχι για, το, για τα Cosmetics τζίμας, αλλά για το φαινόμενο αυτό τώρα. Για δείτε την επόμενη εικόνα. Γκαλάνης οπτικά. Ναι, ας πούμε μια απορία. Όχι, όχι που χρειάζομαι τον άνθρωπο, αλλά γιατί οπτικά το καλά του λέει. Γιατί να μην γράψει το όνομα του Γκαλάνης. Η επόμενη, για να δούμε την επόμενη. Τεζένις, underwear. Εσόρουχα, τάδε, τεζένις. Underwear. Μάλιστα, για να δούμε και την επόμενη. Α, ενκαρπό Να και ένα το οποίο είναι δεύτερο ελληνικό μετά από ώρα. Το εγκαρπό αυτό είναι στη διασταύρωση από ό,τι θυμάμαι παλό πατρόν Γερμανού και τσιμισκή. Για να δούμε την επόμενη. Μπετίνα. Sales στο μεσαίο, στο άλλο βέτα, βέρα, βέτα, στο αριστερό. Πάμε λίγο παρακάτω, στην άλλη εικόνα. Ιντερβίστα, το μαγαζί. Εκτω, sales, εκτό 50%. Ας πάμε και στο επόμενο. Ταμάρις, αυτό είναι ελληνικό, δεν είναι, πάντως γραμμένο και αυτό λατινικά, ό,τι και να είναι, ταμάρις. Πάμε και παρακάτω. Hall of Brands, Α, αίθουσα Brands, το, το, το τροφίμων το, το, του, του το, 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 ταχύτερου φαγητού δηλαδή. Hall of Brands, μάλιστα, πάμε παρακάτω. Όσο, άκρο δεξιό, SSS και ACC. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε και, α, και αριστερά και ένα matter, τι λέει εκεί πέρα, height matter. Πάμε και στο παρακάτω. Α, ελληνικό ένα, με, μετά το Admiral, Κανελόπουλο, αυτά από ό,τι βλέπω, ρούχα. Κανελόπουλο. Παρακάτω. Είναι ένα προ ένα. Edward. Πάμε παρακάτω. Ο κύριο Edward. Ντόκα. Ντόκα και μπαζ. Τα μαγαζιά αυτά. Και βλέπετε είναι όλα κλειστά γιατί ήταν Κυριακή. που μπόρεσε... Α, Κυριακή, είναι γι' αυτό σα είπα δεν θυμόμαι τώρα, το Σάββατο πήγα την Κυριακή την Κυριακή πήγα. Λοιπόν, α δούμε και την επόμενη. Μακ. Α, Φαντίδης. Τρίτο όνομα ελληνικό. Φαντίδης. Και Μακ. Α πάρουμε την εικόνα. Α πάρουμε την εικόνα. Να δούμε την επόμενη. είδα είδε, δεν έχει. κι εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν. Α, ωραία. Pink woman. Λοιπόν, rose, Τι θα πει pink woman. Med, δεξιά. Pink woman αριστερά. Δούμε και την επόμενη εικόνα. Α, πέτρα και μέταλλο. Τέταρτο ελληνικό. Τα 50. Πέτρα και μέταλλο. Για να δούμε. Αυτό μάλλον κοσμήματα θα είναι βέβαια. Α δούμε και την επόμενη. Alpha Bank. Αυτό είναι η διεθνή σε αυτή. Δεν μπορεί κανένα να πει Alpha Bank. Απλώ όμω. Τέλο πάντων, θα, θα δούμε και για την Alpha Bank. Πάμε λίγο παρακάτω. Aegean Line. Όμοιρο. Α, όχι college. Πήγα να πω Online. Όχι Aegean College. Όμοιρο. Το όνομα του κολεγίου Όμοιρο. Κολέγιον του Αιγαίου. Α πούμε. Στα αγγλικά. Aegian College. Πάμε παρακάτω. Adidas. Αυτοί νομίζω είναι επίση εκεί κομμουνινών και τσιμισκοίταρο. Νομίζω είναι διεθνέ σήμα αυτό τη αντίδα. Α δούμε την επόμενη. Κοτσόβολο. Α, το όνομά του του ανθρώπου. Πάμε και παρακάτω. Wintersail. Αφήνου. Πίνου. Πίνα. Πιναπ. Ενδιαφέρει τότε είναι στα αγγλικά μάλλον. Πιναπ. Δεν με βοηθάει εμένα και η απόσταση από τι οθόνε. τέλο. πάντων. Winter Sell, Χειμερινέ πωλήσει. Α δούμε και την επόμενη. Α δούμε και την επόμενη εικόνα. Που νομίζω, που νομ, ναι, Pull and beer. Νομίζω πουλ είναι αυτό το το, το, το καλύπτουν οι σηματοδο, ή, τα φανάρια τη φωτισμού. Pull and beer. λοιπόν. Να δούμε και λίγο παρακάτω. Kate London. Και παρακάτω. Vico. Και αυτό νομίζω είναι η διεθνή μάρκα. Παρακάτω. Ιντιμίσιμη τιμήσιμη η Εδώ είναι σόρουχα, μάλλον. Μάλλον η σόρουχα. Ας, ας, δούμε και παρακάτω. Μάγκο. Εδώ είναι καρόλου ντύλι. τέλος πάντων, ναι, και έτσι μισκεί πάλι. Μάγκο. Για πάμε παρακάτω. Pop Air. Παρακάτω. Άικος. Παρφουά. Παρακάτω. Pioneer London. Το άλλο βλέπω ότι είναι λατινικοί χαρακτήρε κάτω από 4 ε, αλλά επειδή είναι λοξά όπω είμαι, εγώ τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά είναι κάτι με λατινικού χαρακτήρε. Πάμε παρακάτω. Terra Nova. Το μαγαζί αυτό. Φαίνεται να πουλάει ρούχα. Φαίνεται. Για να δούμε και την επόμενη. Αχίλε Σερίνδη Μόδα. Να χιλέα μάλλον. Μόδα. Για και παρακάτω. Optima Bank. Παρακάτω. Μικέλ, και αυτό νομίζω επίσης είναι φίρμα τέτοιου είδους που σας είπα πριν. Την άλλη. Γκούντις, αν νομίζω επίσης και αυτό. Goodies. Για να δούμε και την άλλη. Πλησιάζουμε τώρα. Κλα, α, Κλάδης είναι ένα πρακτορείο λαχείων, προπό και τέτοια. Βλέπω λοιπόν ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων, Κλάδης. Πέμπτη, πέμπτη, πώς τη λένε, επιγραφή στα ελληνικά. Για να δούμε και την υπόλοιπη και την επόμενη. Ορκέστρα λέγεται αυτό το μαγαζί. Αυτό μάλιστα πουλάει ήδη για μωρά το ορχέστρα. Τέλος, παρακά. εδώ, είναι, εδώ είναι η Ιωνος παρακάτω. Δηλαδή, α, πα, παπούτσια πουλάει, ανατομικά υποδήματα. Εντάξει, για να δούμε και το επόμενο. Colors, colors, ξενοδοχείο δηλαδή. Νομίζω πίσω από την κολόνα είναι το Άρα, αλλά είναι Colors Urban Hotel. Ξενοδοχείο της πόλης. Να δούμε την επόμενη. Και κάπου εδώ ίσως... Αποτέκ. Αποτέκ είναι το φαρμακείο. Να δούμε και την επόμενη. Εδώ πια πλησιάζουμε Ήρων. Εδώ ίσω. Ήρων. Να, στα ελληνικά είναι μια εταιρεία νομίζω ηλεκτρικού ρεύματο. Ίσως, δεν είμαι και σίγουρο, αλλά η εταιρεία Ήρων. Νομίζω η τεχνική μα, α πούμε, το όσο θυμάμαι και εγώ, πρέπει να είναι η τελευταία αυτή ή όχι. Για να δούμε την επόμενη. Α, Ρούκα λοιπόν. Νομίζω είναι βιβλίο πολύ Ρούκα. Ναι. Πέμ, πέμπτη. Για να δούμε και την επόμενη. Για να δούμε. Και... Ναι, ωραία. Λοιπόν, έπεσα έξω κατά μία. Τι βλέπουμε λοιπόν. Τι βλέπουμε. Καταρχά, σα βάλουμε το τηλέφωνο πριν δούμε τι βλέπουμε. 729, 219. Κοιτάξτε τώρα. Σε μια ελληνική πόλη, μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσα να πάρω ε, γραμμή όλη την Ελλάδα να φωτογραφίζω. Εδώ έτσι κι αλλιώς είναι ο δρόμος που πάω στο γραφείο μου. Λοιπόν, σε μια ελληνική πόλη λοιπόν, στις 50-60 βιτρίνες, οι 50 είναι ξενόγλωσσες. Και αναρωτιέμαι, εγώ τώρα. Αναρωτιέμαι. Δεν επιμένω, γι' αυτό δεν επιμένω ότι έχουμε δίκιο. Αναρωτιέμαι. Μπορεί να αναρωτιέται και εσεί, μπορεί να έχετε καταλήξει σε άλλη γνώμη. Στην ελληνική αυτή την πόλη μα. Τι βοηθάει να γράφουμε απάνω εκεί underwear. Τι βοηθάει. Σα είπα πριν, underwear είναι τα εσόρουχα. Στα αγγλικά. Πείτε μου το εξή απλό πράγμα, αν μιλήσουμε και μαζί. Στην στην οδό Τσιμισκή. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να βγουν, να βρεθούν Άγγλοι ή Αμερικανοί τουρίστες που να θέλουν να αγοράσουν εσόρουχα στη Θεσσαλονίκη. Πόσες. Και πόσες πιθανότητες υπάρχουν Έλληνες που κατοικούν σε αυτή την πόλη να μπουν σε αυτά τα μαγαζιά που να, για, έτυχε τώρα τα εσόρουχα, το underwear. Εάν, εάν οι πιθανότητες να βρεθούν Αμερικανοί και Άγγλοι που να ψάχνουν σόροχα στη Θεσσαλονίκη, τότε καλό είναι έτσι η ταμπέλα. Εάν όμω ούτε ένα ξένος δεν πάτσε ποτέ εκεί μέσα, τότε είναι αυτό που χρόνια πριν επεσήμανε ο Φώτης Κόντογλου η ξενομανία μα. Τη ξενομανία μα. Δηλαδή, όταν δούμε την ξένη λέξη, πιο εύκολα ίσω κατά την κρίση των επιχειρηματιών, ίσω πιο εύκολα να μπει κάποιο μέσα. Όταν βλέπουμε λοιπόν τα οπτικά, ξέρω εγώ τι κατάστημα που πουλάει γυαλιά, γραμμένα στα αγγλικά. Πόσοι Άγγλοι, πόσοι Άγγλοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη χωρί γυαλιά, να χάσαν τα γυαλιά τους, να σπάσαν τα γυαλιά του, πόσοι Άγγλοι είναι αυτοί που θα αναζητήσουν στον δρόμο αυτόν κατάστημα οπτικό να του φτιάχνει γυαλιά. Ή μήπω ο κόσμο που μπαίνει και στα οπτικά είναι Έλληνε Θεσσαλονίκη, όπου επειδή και εγώ φοράω γυαλιά από χρόνια και εγώ μπαίνω βγαίνω σε τέτοια μαγαζιά, δεν είδα ποτέ Αμερικανού να ψάχνουν αναγωνίω να δουν τη βιτρίνα που λέει στα αγγλικά οπτικά να πάνε να κάνουν γυαλιά. Και σε όλα λοιπόν τα μαγαζιά, αν τα πάρει κανεί ένα-ένα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί μόνοι μα, γιατί μόνοι μας περιφρονούμε τη γλώσσα μα. Και για να δείτε ότι αυτό δεν είναι ένα δευτερόλεπτο μόνο, ναι, ναι, είδα, ένα δευτερόλεπτο. Προπολών ετών, για να μην θεωρηθεί ότι είναι δική μου ιδιοτροπία ή το κατέβασα από το μυαλό μου και προ πολλών ετών είχε γίνει, είχε θεσπιστεί ένας νόμος ότι μέσα στη χώρα αυτή η βασική επιγραφή θα είναι στα ελληνικά και όποιο καταστηματάρχη θέλει, επιχειρηματία μάλλον θέλει, να βάλει από κάτω και το διευκρινιστικό ε, ε, περιεχόμενο το, το του μαγαζιού του. Τέλο είναι δύο-τρία πράγματα σημαντικά σε, σε αυτήν την εικόνα τη ξενομανία και τη μείωση τη δική μα γλώσσα από εμά του ίδιου, αλλά είναι και πολλοί τηλεθεατέ στη γραμμή. Σα ακούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα, Χαίρετε. κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Και καλή βδομάδα. Επίση, ευχαριστώ. Ε, πάνω σε αυτό το θέμα που αναφέρεστε και εγώ αυτό πάντα το λέω, τα βλέπω αυτά που μας δείξατε, τις ονομασίες και λέω τόσο ξενομανία και ήθελα να συμπληρώσω επάνω σε αυτά. Ναι, ναι, ε, λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, ε, έχουμε κολλήσει τελευταία και με το live. Το live. Live. Fake news. Α, αυτά τα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βρε άνθρωποι, στο Θεό σας πού βρισκόμαστε, δηλαδή, στην Αγγλία είμαστε και μιλάμε, δηλαδή, το έχουν κολλήσει πλέον. Ναι. ναι λες, και είμαστε, εκεί, λες και είμαστε τώρα οι δυο μας παράδειγμα, οι οποίοι ξέρουμε τα αγγλέζικα και ανακατεύουμε μεταξύ μας τώρα τις, τα ελληνικά με τα ξένα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Απευθύνεσαι σε τόσο κόσμο που ο τι δουλειά έχουν αυτέ οι λέξει και Και, 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 και επίση ναι, μην κλείνετε ναι, ναι. καθόλου. Απλώ να ναι. σα θυμίσω και να θυμίσω Αυτό που σα έλεγα πριν, ότι σιγά σιγά τι αφομοιώνουμε πια και τι θεωρούμε ελληνικέ του υποσυνείδητό μα. Ναι. Δηλαδή λέμε, αυτή η εκπομπή είναι live. Δεν πάει ναι. το μυαλό μα. Καταλαβαίνουμε αμέσω τι θα πει. Και αυτό δεν είναι θετικό, το ότι καταλαβαίνουμε αμέσω τι θα πει. Αντί να πούμε αυτή η εκπομπή είναι ζωντανή, είναι ναι, ναι. απευθεία, ναι. ξέρω εγώ τι, μια τέτοια λέξη. Α ναι. πούμε για αυτή την εκπομπή τώρα που μιλάμε τώρα αυτή την, και που μιλάμε ναι. τόσα πολλά χρόνια, ναι, ποτέ ναι, δεν σα είπα αυτή η εκπομπή είναι live. Πάντα σα λένε ναι. ζωντανή, <laughs> γι' αυτό έχουμε την επικοινωνία <laughs> με του τηλεθεατέ, γι' αυτό γιατί είναι ζωντανή. Ποτέ δεν σα είπα live, ενώ θα το καταλαβαίνατε. Ναι, γιατί και... λοιπόν να πω live. Αφού υπάρχει αντίστοιχη ελληνική. Ή ε, και ξέρω εγώ. On μπορεί. camera και off camera και σαν χλαμάρε, α πούμε. <laughs> αν δείτε λοιπόν, αυτά και... τα πρωινάδικα. Ah, τα πρωινάδικα τα λεγόμενα. Δε, δε βλέπω, δεν θέλω δε, ναι. να κρίνω πρόσωπα ή τι κοπέλε που τα παρουσιάζουν και αν ξέρουν γράμματα ή δεν ξέρουν. Δεν είναι η θέση μου και είναι σωστό να κρίνω. Αλλά ναι. από άποψη γλώσσα. Και ό,τι απέμεινε να ξέρουν οι άνθρωποι θα το ξεμάθουν. Ε, ναι, Τελικά. Και, ε, και ήθελα να προχωρήσω λίγο για να ναι. συντομεύουμε και λίγο. Ναι, ε, κύριε λογοθέτη. Ε, ότι ε, ε, παράδειγμα, άλλο παράδειγμα θέλω να φέρω ναι. Που λέει ας πούμε ε, ε, στα ελληνικά που μιλάμε την ελληνική γλώσσα Στους τόνους, στους τόνους ναι. λοιπόν, Δηλαδή λέει ο άλλος αντί να πει οι δάσκαλοι, λέει οι δασκάλοι, ναι. Στους τόνους ε, Ή οι άνθρωποι, αντί να πει ο άλλος άνθρωποι, λέει οι ανθρώποι ναι, πολλέ φορέ. Ναι, ναι, ναι. δεν είναι. Εγώ τώρα, αυτά τώρα που τι παρατηρήσει που κάνω, εγώ είμαι το Δημοτικού. Ναι, Για... αλλά έχετε φαίνεται το γλωσσικό αισθητήριο. Ε, με, Γιατί ναι. ίσως ίσω δεν ξέρετε τα θεωρητικά. Αυτά, αλλά το λεγόμενο γλωσσικό αισθητήριο, δηλαδή να καταλαβαίνει το λάθο, δεν ανάγκη να έχει τελειώσει πανεπιστήμια. Είναι άλλο, άλλη διαδικασία αυτή του αισθητηρίου του γλωσσικού. Αυτή είναι η προσωδία, λέγεται, τη γλώσσα. Ναι. Ή, ή, και ένα άλλο τελευταίο για να, να ολοκληρώσω, ναι. κύριε Γολογοθέτη, που το οποίο το είχα στο μυαλό μου να το πω. Ε, δηλαδή ε, προφέρουμε και λέμε το εξή. Άλλο παράδειγμα. Ε, Θέλει κάτι, αντί να πούμε ρωτά να θέλει κάτι, δεν, ναι. δεν, δεν λέμε θέλει κάτι, θέλει τίποτα. <κυρίζει> ε, <κυρίζει> θα θα, θα, θα πα κάπου, θα πα πουθενά, αντί να πει θα πα ναι. κάπου. Έτσι δεν είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Που, θέλουμε, συνηθίζουμε και λέμε θα πα πουθενά. Ένα, ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ε, επαναλαμβάνω πως ότι ένα-ένα από αυτά που λέτε και ένα-ένα από αυτά που σα είπα εγώ πολύ βιαστικά και γρήγορα, όπω και ο κύριο φαντάζομαι, αφού δεν ήξερε ο άνθρωπο τι εκπομπή θα κάνουμε, πρόχειρα τα λέει και εκείνο. Ένα-ένα δεν κατακρίμνιζε τη γλώσσα. Ούτε αυτά που είπε εκείνο, ούτε αυτά που παγώ. Αλλά αν αυτά που είπε ο και αυτά που παγώ τα πολλαπλασιάσετε επί χίλιε φορέ, βλέπετε, δεν είναι τρία παραδείγματα ή δέκα που σα είπα εγώ. Είναι χιλιάδε οι λέξει τις οποίες σιγά σιγά το χειρότερο όλων είναι ότι τις ενσωματώνουμε στη γλώσσα μας, αλλά τις ενσωματώνουμε και στον εγκέφαλό μας, στο γλωσσικό μας αισθητήριο και δεν μας κάνουν καμιά εντύπωση, θεωρώντας τις περίπου και ως ελληνικά. <και> Μιλάμε με αυτή τη γλώσσα. Η εκπομπή ήταν live. Ποιο κάθεται να αφισβητήσει τι θα πει live. Ο άλλος του είπε on camera αυτό, άρα έχει ευθύνη. Κατάλαβα. Του είπε on camera. Δηλαδή ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα. Το είπε on camera, αλλά είχε ευθύνη να προσέξει τι λέει. Τέλο. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τη μικρή σα ακούμε, παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Δελογοθέτη. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Είμαι 86 χρονών τώρα. Το 91 γύριζα από τη... Ερχόμουν με άδεια τέλος πάνω από τη Γερμανία με το καράβι στην Ιγουμενίτσα στη στη κατηβήκα. Ναι. Κατέβηκα κάτω και λέω τη σύζυγό μου, λέω που βρισκόμαστε, είμαστε ναι. στην Ελλάδα ή σε κάποιο ξένο κράτος στην Αγγλία ή δεν ξέρω εγώ. Δεν έβλεπα ελληνική πινακίδα, έψαχνα να βρω το πρακτορείο ε, ταξιδιών τέλος πάντων να πληρώσω γιατί το έκλεισα με το διατηλεφόνο του εισιτήριο και έπρεπε να ρωτήσω άτομο να μου πει που είναι. Ναι. Τέτοιο δηλαδή, αυτό, και αυτό με πήραζε εμένα πολύ. Τέλο το 1998 γύρισα στην Ελλάδα, στην επέστρεψα. Ναι. Και όταν πήγαινα, μένω στην Καλλικράτη, είμαι από την Καλλικράτη, μένω στη Θεσσαλονίκη. Και όταν πήγαινα, στο, πηγαίνω και ακόμα δηλαδή στην Καλλικράτη, έρχομαι, δεν βλέπω ελληνική πινακίδα στι διαφημίσει που έχει. Ναι. Δεν βλέπω τίποτε. Να είστε καλά. Συμφωνώ ε, με αυτό που λέτε. Ε, και να προσθέσω το εξή. Σε κάποια μέρη, σε κάποιες επιχειρήσεις, όπως είναι, όπως είπατε εσείς βέβαια, τα ταξιδιωτικά γραφεία, εκεί νομίζω είναι όχι μόνο ανεκτόν, αλλά είναι ίσως, ίσως και επιβεβλημένο να είναι πολύγλωσσες οι επιγραφές, γιατί εκ προορισμού τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να έρχονται σε επαφή και με αλλόγλωσσους. Είναι το αντικείμενο της δουλειά τους. Και πρέπει λοιπόν και Ρώσοι και Βόρειοι γείτονε και, οποιος... και Τούρκοι και Αμερικανοί και Άγγλοι και Γερμανοί και όλοι να καταλαβαίνουν πού μπαίνουν μέσα και τι κάνουν. Όμω, αν μπορεί να είναι ανεκτή εδώ αυτή η εικόνα, όπω σα είπα και πριν, μέσα στην πόλη τώρα στην καρδιά, μαγαζιά εσωρούχων να τα γράφω στα αγγλικά, μαγαζιά για γυαλιά στα αγγλικά, μαγαζιά για παντολόνια στα αγγλικά. Και ήθελα πράγματι, ειλικρινά, ειλικρινά, αν πάρει τώρα ένα επιχειρηματία και μου πει, κύριε λογοθέτη, δεν ασχολείσαι με το εμπόριο και δεν ξέρει. Στο δικό μου του μαγαζί μπαίνουν Άγγλοι πολλοί και ζητάνε παντελόνια. Τέλειω, εγώ θα το δεχθώ, είναι επιφυλάκτο, δεν θα σα διαψεύσω. Μπαίνουν Αμερικανοί πολλοί και ζητάνε σόρουχα. Ε, το βάλαμε και στα Αμερικάνικα, αφού μα ψάχνουν. Οι Αμερικανοί να αγοράζουν σόρουχα. Αν μου το πει ένα τώρα, εγώ επειδή είμαι καλόπιστο άνθρωπο, Κάμε και ένα πείραμα. Αν με πει μοτάδε επιχειρηματία από αυτού που δείξατε και γεμίσαμε Αμερικανού και Άγγλου μέσα. το, το δέχτω αμέσω. Για, μήπω είναι τώρα, παρακαλώ, σα ακούμε. Ναι, καλησπέρα σα. Όχι, εντάξει. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, ναι. Κωνσταντέλη Ευαγγελία ονομάζουμε, ναι. για τις ξενόγλωσες επιγραφές. Ναι. Μα το νόημα είναι πάρα πολύ απλό, κύριε θετή. Δεν είμαστε πια ελεύθερο κράτο. ανήκουμε στην παγκοσμιοποίηση. Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια μήπως μεταφραστούν και τα γράμματα της Εκκλησίας μας, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, όταν από το δημοτικό σχολείο τα παιδιά διδάσκουν τα αγγλικά, γαλλικά περισσότερο από τα ελληνικά. Ε, δεν είμαστε πια πάλι, δεν υπάρχει πια ελεύθερο ελληνικό κράτος. Κοιτάξτε, αυτό είναι ναι. μία, δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Η παγκοσμιοποίηση. Ανήκουμε στην παγκοσμιοποίηση. Όπω ήταν επί ρωμαϊκή εποχή. Όλο ο πολιτισμένο κόσμο είναι πια ένα κράτο. Δυστυχώ. Αυτό με στεναχωρεί ναι. πάρα πολύ. Ε, και, 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 και αν ήταν πολιτισμένο ο κόσμο, δεν θα πειράζει να είναι και ένα κράτο. Μα δεν Τέλο πάντων, κοιτάξτε κάτι. Καταρχά, τη γενική εικόνα, συμφωνώ απολύτω μαζί σα η Ελλάδα πλέον είναι ένα πιόνι στα χέρια των μεγάλων και γι' αυτό έφτασε και υπόφτασε. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πιστεύω, πιστεύω και λέω το πιστεύω και όχι είμαι σίγουρο, ότι σε μερικά ζητήματα, α πούμε, πώ να τα πούμε, δευτερευούση φύσεω, δεν ήρθε η παγκοσμιοποίηση να πιάσει τον επιχειρηματία και να του πει θα βάλει υποχρεωτικά την τάδε επιγραφή στο μαγαζί σου. Δεν ήρθε η παγκοσμιοποίηση. Κάποια πράγματα λοιπόν είναι ακόμα στη, διάθεση, στην, ναι, στη διάθεσή, στην, να, να, το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Πάνω, από, πάνω σε αυτό θα σας πω δύο-τρία λόγια, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, γιατί μου λένε και η τεχνική μας είναι πολλοί κόσμος που θέλει να παρέμβει. Ας σεβαστούμε το ημίωρο ε, των, των, τηλεθεατών. Παρακαλώ λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Και... Χαίρετε. Σας παίρνω από Κοζάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για τους συνεργάτες. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχω να σας πω ότι η γλώσσα πρέπει να είναι στο ακέραιο να παραμείνει όπως έχει. Και ο λόγος είναι ο εξή η γλώσσα και η θρησκεία μας κράτησαν στα δύσκολα χρόνια. Λοιπόν, ο, ο Κίσιγκερ ο... είχε πει το εξής. Θα διαλύσουμε την Ελλάδα χτυπώντας το τρίπτυχο. Πατρίδα, θρησκεία και η οικογένεια. Μέσα στην πατρίδα και στη θρησκεία κρύβεται και η γλώσσα. Ναι. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Συγχαρητήρια. Να είστε και, καλά. Και, χαι, και χαιρόμαστε για την αλήθεια που μας λέτε κατά καιρούς κάθε εβδομάδα. Σας παρακολουθώ ανελιπώς. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να παρακολουθείτε ανελιπώς ναι, λοιπόν, όλες τις εκπομπές του σταθμού και αυτήν όχι προ Θεού για το πρόσωπο του ομιλούντο, ούτε κανένα λόγο, ούτε κανένα συμφέρον έχουμε, αλλά γιατί είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε κάτι, η γλώσσα, πέραν αυτό που είπατε εσεί, η γλώσσα είναι και ένα και, το, και, στοιχείο πολιτισμού. Εάν δηλαδή χαθεί μια γλώσσα, δεν είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα. Αν να σα πω και κάτι τελείω άγνωστο βέβαια, με αφορμή αυτό που είπατε εσεί και αυτό που είπε κάποια κυρία προηγουμένω. Είχε γίνει μια πρόταση, είτε το πιστεύετε είτε όχι, την άλλη φορά θα σας φέρω και τα ντοκουμέντα, τα οποία έχω τα πάντα στο γραφείο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ που θα πάει μια κουβέντα. Όταν ο Καραμανλής, ο παλιός, επιχειρούσε να βάλει την Ελλάδα στην Ευρώπη, ζητήθηκε ή έπεσε στο τραπέζι η σκέψη το ελληνικό αλφάβητο να αντικατασταθεί από λατινικό. Από λατινικό. Ο, ο γέρος εκείνος ο Καραμανλής, ζήτησε, ο γέρος ενώ δεν ήταν γέρος τότε ο άνθρωπος, απλώς για, για τη διαστολή από τους επόμενους Καραμανλίδες, λοιπόν, ζήτησε τη γνώμη δύο πολύ γνωστών φιλολόγων, τον έναν τον θυμάμαι και θα σας το πω τώρα, του Παπανούτσου, του Ευάγγελου Παπανούτσου και ενό ακόμα εξίσου μεγάλου φιλολόγου. Και οι δυο κατά το ρεπορτάζ των χρόνων εκείνων πετάχτηκαν όρθια από τι καρέκλε του και του είπαν ότι αυτό είναι και του τέλο τη χώρα. Και ο Καραμαλή αμέσω ο Καραμαλή εκείνο, καλό κακό, δεν τον πιστεύετε την, το κόμμα του είτε όχι, ήταν, είχε προσωπικότητα. Δηλαδή, όχι, τελειώσαμε. Δεν είναι ούτε συζήτηση για το λατινικό αλφάβητο. Τέλο πάντων, έγινε δηλαδή και μια τέτοια ιστορία στην Ελλάδα. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα πάει κατά εκεί τώρα η, η κουβέντα. Πα, ε, ε, ε ναι, Σα ακούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα σα κύριε Λογοθέτη. Καλησπέρα. Ε, τηλεφωνώ από την Πάτρα. Καταρχήν ήθελα να τονίσω αυτό ναι. που είπατε κι εσεί, στην αρχή τη εκπομπή ναι. ότι οι λαοί οι οποίοι έχασαν τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους και τα πολιτιστικά τους δρόμενα εξαφανίστηκαν. Μπορώ να αναφέρω τυχαία τους Καρχιδονίους, λαός σημαντικός ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ιστορία, ναι. όταν σε τη γλώσσα του εξαφανίστηκε. Οι Φιλιστέοι, λαός παλιός ο οποίος ε, έχασαν και αυτή τη γλώσσα τους, οι Γαλάτες, τους προσωπείς γράφει και ο Απόστολος Παύλος, στην ελληνική γλώσσα ήταν ένας λαός γύρω στη σημερινή Άγκυρα. Έχασαν τη γλώσσα τους, εξαφανίστηκαν και τόσοι και τόσοι άλλοι. Ακόμη και λαοί οι οποίοι επισκιάστησαν, ο Ηρόδοτο μα λέει, Περσέων μεν είναι λόγοι, φίνικα σε τίου Μιλάει για λογίου των Περσών, ο Ηρόδοτο μιλάει και για του φίνικε. Αυτοί οι λαοί στην ουσία με την ιστορία του και τον ακραίο αναπολιτισμό του έχουν, έχουν εξαφανιστεί. Οι μόνοι που διατηρούν τη συνέχεια τη γλώσσα μα είναι οι Έλληνε και θέλετε και κάτι ακόμα και οι Εβραίοι, οι οποίοι διατηρούν τη γλώσσα του και διατηρούμε, διατηρούμε το ψέχνος, ακριβώς όπως είπατε επειδή διατηρούμε τη γλώσσα μας και τα ήθη και έθιμά μας. Η προσπάθεια να διατηρηθεί είναι αξιέπαινη και σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Ναι, ναι, είστε καλά. Και μάλιστα, θα σας πω και κάτι άλλο, ε, με αυτό που σας έδειξα για παράδειγμα τα καταστήματα, επειδή είμαι Θεσσαλονικιός εδώ, από γεννήσεω και όλα τα, όλα τα, χρονικά διαστήματα που έζησα στο εξωτερικό, είτε οι σπουδέ είτε οτιδήποτε άλλο, είναι μικρά. Δεν είναι τόσα που να αναιρούν το ότι είμαι Θεσσαλονικό τόσα χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό με το, με το θέμα τη εκπομπή. Επειδή λοιπόν είμαι Θεσσαλονικό πάρα, πάρα, πάρα πολλέ δεκαετίε εδώ, όλα αυτά τα μαγαζιά τα περνάω κάθε μέρα, κάθε μέρα από αυτά ψωνίζω, από αυτά γιατί είναι και στον κεντρικό δρόμο που με βολεύει δηλαδή. Ε, οι περισσότεροι είναι φίλοι μου, φίλοι μου, με ξέρουν, του ξέρουν, του καταστηματάζει κτλ. κτλ. Δηλαδή, δηλαδή ε, ίσως, ίσως, αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί από αυτούς, επειδή μιλάμε και όλες, βλέπω τις εκπομπές και τα λοιπά, ίσως πολλοί από αυτούς λίγο δυσαρεστηθούν που λέμε ότι όλα αυτά τα μαγαζιά κακώ έχουν ξενόγλωσες επιγραφές. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με τα πρόσωπα των επιχειρηματιών, γιατί αυτό είναι ένα, μια μόδα γενικευμένη πια. Μην το πάρουν δηλαδή και προσωπικά. Απ' την άλλη όμως και προσωπικά να το παίρνανε που δεν θα το πάρουν, αλλά λέω τώρα την, την ακραία εκδοχή ότι κάποιοι φίλοι μου παρεξηγήθηκαν παρεξηγή, ή παρεξηγή, θα παρεξηγηθούν και θα μου πούνε αύριο στην αγορά πολλά. Λέω ότι η προσπάθεια να διαφυλαχθούν μείζονες αξίες του ελληνισμού, μία από τις οποίες αναμφισβητήτως είναι η γλώσσα, είναι παραπάνω από τη φιλία. Παραπάνω από την καλή καλή μέρα κάθε πρωί περνώντα από τα μαγαζιά για να πάω. Ή πολλοί από αυτού, και κάποιοι από αυτού εννοείται είναι και πελάτε. Τόσα χρόνια είμαι, έχω γραφείο στη Θεσσαλονίκη, είναι και πελάτε μου, φίλοι, και πελάτε. Όταν όμως κανείς βλέπει το λάθος και το κίνδυνο για κάτι το οποίο είναι πολιτιστικό και πολιτιστικό αγαθό, όπως είναι η γλώσσα, από εκεί και πέρα η φιλία περνάει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Μπροστά στην αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια. Αλλά νομίζω, επειδή σα είπα ότι ξέρω πιο πολλού, είναι άνθρωποι με ευρύ πνεύμα, δεν το παίρνω προσωπικά, και είναι ένα φαινόμενο που ενδεχομένω να προβληματίζει και κάποιους από αυτού. Αν το σκεφτούν ίσω και τώρα. Όπω σα είπα, αν ένα μπαίνουν χιλιάδε Αμερικανοί και αγοράζουν σόρουχα στη Θεσσαλονίκη, να βγει τώρα να μα το πει και να ανακαλέσουμε. Και ό,τι είπαμε, εγώ δεν είμαι. Δεν αυτόν, αν, αν έμενα, πώ το λένε, προσιλωμένο στη γνώμη μου, και δεν θα βγάζαμε και τα τηλέφωνα. Αλλά βγάζουμε τα τηλέφωνα. Επιχειρηματία δεν ήμουν ποτέ. Αν κάποιο μου πει λοιπόν ότι έρχονται Εγγλέζοι και ψάχνουν γυαλιά στην Τζιμισκή, να τον ακούσω και να του παραδεχτώ κιόλα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά έχουμε ακόμα να μιλήσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ σα ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, ναι. ναι ορίστε. Λογοθέτη, καλησπέρα σα. Χαίρετε. Καλή βδομάδα. Επίση. Σα συγχαίρω διότι ασχοληθήκατε με ένα πολύ σοβαρό ναι, να είστε καλά. Mm. θέμα mm. για την ελληνική πραγματικότητα. Mm. Κρίνω ότι η γλώσσα είναι το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα ενό λαού ναι. και πρέπει να τα διαφυλάξουμε σαν κόριο φαρμού. Και πιστεύω ότι ναι. θα βοηθούσε πολύ να ασχοληθούμε με τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή να είχε καταργηθεί για ένα διάστημα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Ήταν μεγάλο λάθο κατά τη γνώμη. Επανήλθε βέβαια. Δεν λέω να επανέλθει όπω σε εμά δύο, τρει, τέσσερι φορέ τη βδομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον μια-δύο φορέ τη βδομάδα. Γιατί? Γιατί? όσο και αν απλοποιηθεί η γλώσσα, οι ρίζε παραμένουν από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ναι. Και επομένως θα πρέπει τα αρχαία ελληνικά να διδάσκονται και να φέρω ένα παράδειγμα εδώ, γιατί το βλέπω και στη τηλεόραση χάρη, καθημερινά να γράφεται συνδράμο η λέξη συνδράμουν η Ελλάδα συνδράμει σαν να πρόκειται να υπάρχει το ρήμα συνδράμου, ενώ το, δεν υπάρχει τέτοιο ρήμα το ρήμα είναι συντρέχω ο δεύτερος αόριστος κάνει συνέδραμον και από εκεί μπορούμε να βάλουμε την υποταχή να συνδράμει, θα συνδράμει κλπ Εξού και τα ουσιαστικά συνδρομή και όλα αυτά τα οποία προέρχονται από το δεύτερο όριστο, στα περισσότερα τουλάχιστον. Ε, και εφόσον η ελληνική γλώσσα σήμερα αποτελεί τουλάχιστον στην ιατρική ορολογία, στις δύο λέξεις έχει ρίζα ελληνική και στις πέντε λέξεις, την ομιλωμένη γλώσσα αγγλική έχει ρίζα ελληνική, παράδειγμα, ΕΛΕΣΥ λέμε, London School of Economics, και, και οι τρεις λέξεις έχουν ρίζα ελληνική. Ε, αυτή η γλώσσα, λοιπόν, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να θεωρείται μητέρα των γλωσσών, κακοποιείται από πολλούς, όπως είπατε πολύ σωστά, και δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, αυ, σε αυτό το βαθμό, την ξενομανία που υπάρχει και τις επιγραφές τις οποίες μας δείξατε πάρα πολύ σωστά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. και εγώ ευχαριστώ. Και σας είπα πριν, δεν νομίζω το θυμάστε, ότι για λόγους ασφαλείας, για αποδυστύχημα, Αυτέ είναι φωτογραφημένε, αυτέ οι φωτογραφίε είναι μόνο η μία πλευρά τη οδού Τσιμισκή. Η απέναντι είναι άλλα τόσα μαγαζιά, καταστήματα, με παρόμοιο αριθμό μικρό, ελάχιστο ελληνικών επιγραφών και τεράστιο ξενόγλωσσων. Απλώ όπω σα είπα, τώρα ένα επαγγελματία φωτογράφο που από μακριά ξέρει, zoom και να εκεί, να μπορούσε εύκολα να πάρει 100 φωτογραφίε. Ε, εγώ και τόσο που κατάφερα να δείτε, κατόρθωμα γιατί με τα τεχνικά δεν τα πολύ καταφέρω. Τέλο ε, και εκείνο το οποίο είναι, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου το επικίνδυνο, είναι ότι αυτή η φθορά της ελληνικής γλώσσας δεν έγινε μια και έξω ούτως ώστε να αντιδράσει κάποιος, να πει τι κάνουμε εδώ, τι κάνετε τώρα εδώ. Γίνεται αργά αλλά σταθερά. Δεν ξέρω, η κυρία Ιππεκά, δεν ξέρω αν είναι και αυτό μέσα στα σχέδια της αλουτρίωσης αυτού του λαού. Ότι δηλαδή σιγά σιγά του κάνουμε με αυτόν τον τρόπο να ξεχάσει τη γλώσσα του. Δεν το ξέρω. Και επειδή δεν είμαι συνωμοσιολόγο ή όπου υπάρχει δάκτυλο από πίσω, πολλέ φορέ σα το είπα ευθέω, εκεί που δεν ξέρω δεν μπορώ να το πω. Ξάλλου η αξιοπιστία αυτή τη εκπομπή τόσο πολλά χρόνια βασίζεται σε αυτό. Βασίζεται σε αυτό. Και θα σα πω κάτι παράξενο. Η αξιοπιστία αυτή τη εκπομπή δεν βασίζεται στο ξέρω. Σα λέω αυτό έτσι είναι. Δεν βασίζεται σε αυτό. Βασίζεται στο δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν ένα άνθρωπο σα λέει Δεν το ξέρω αυτό, εμέσω πλην σαφώ σημαίνει ότι τα υπόλοιπα που τα ξέρει είναι σωστά. Αυτό λοιπόν ακούγεται ω παρα... παραδοξολόγημα. Αυτή η εκπομπή κατέκτησε την αξιοπιστία που έχει από το Δεν ξέρω. Κάποιε φορέ δηλαδή. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω αν είναι δάκτυλο τη παγκοσμιοποίηση. Αλλά και α ακουστεί ω λίγο αστείο, ε, δεν φαντάζομαι κάποια παγκοσμιοποίηση να γύρισε τα μαγαζιά ένα-ένα και να του είπε με το ζόρι θα βάλετε οπτικά και σόρουχα παντελόνι και παντελόνια και το ένα άλλο. Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι πράγματα που ακόμα περνάνε από το χέρι μα. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Κανεί δεν ξέρει, τουλάχιστον ο Μιλόν δεν ξέρει. Τέλο, συγγνώμη και για την καθυστέρηση. Συγγνώμη, ναι, σας σα ακούμε, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Λογοθέτη, καλησπέρα. Χαίρετε. Να είστε καλά. Πολύ καλά τα λέτε πολύ καλά. Είπατε προηγουμένως κάτι ότι είμαστε ξενομανείς. Είναι κακό αυτό η φιλή μας, η Ελλαδίτσα μας που είμαστε ξενομανείς. Ξεπέρνω από τη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Θέλω η εκπομπή να αυτή να κάνει ένα βιπορικό εδώ στη Βόρεια Εύβοια από τον Αγιάη το Ρώσο μέχρι τη στο Δαβίδ. Πάνω από 250 χωριά είναι εγκατελειμμένα. Προχωρά στα χωριά που είχαν 1200, 800, 1.900 άτομα και δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχουν δημοτικά. Σας παρακαλώ πήραμε κατηφόρα σαν χώρα. Δεν γιατρευόμαστε με τίποτα κύριε Λογοθέτη. Δεν με τίποτα. Με τίποτα. Έχουμε πάρει μεγάλη κατηφόρα. Τα χωριά νεκρώσανε. Το ξέρω αυτό. Και θα... Ναι, ευχαριστώ. ευχαριστώ. 5-10 νεολαία που φύγαν αναγκαστικά. Οι γέροντες πεθαίνουν κάθε μέρα. Ναι. Το ξέρω. Από 800 καθήκους 700, -700 μείνανε 5-6. Χωριά που είχαν ιστορία. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την δεν παρέμβαση. Δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να κάνετε μια εκπομπή να δείτε. Κοιτάξτε, ναι, ευχαριστώ για αυτή την, την, τη σκέψη. Ε, αυτή τη στιγμή ό,τι λέτε ακούγεται από μεγάλο αριθμό επιτελών της τηλεόραση μα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπετε μόνο εμένα, αλλά πίσω από εδώ και σε, άλλ, σε άλλου ορόφους του κτίριου κτλ. πίσω από εμένα είναι τεχνική βέβαια που δεν τους βλέπετε πίσω από τι κάμερες. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι λέτε ακούγεται από πολύ κόσμο αρμόδιο της, τηλεόραση, τηλεόρασης, επειδή εγώ δεν είμαι αρμόδιος για τέτοιου είδους αποστολές και λοιπά, ακούγεται αυτό που λέτε, μακάρι να γίνει και για την Εύβοια όπως έγινε και για άλλες πόλεις τη ε, της Ελλάδας ή άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όσον, ναι, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι. Ε, ε, όσον αφορά όμως για την ερήμωση που είπατε, ξέρω πολύ καλά γιατί ένα φεγγάρι υπερέτησα ως εισαγγελέα στα Γιάννενα. Και εκεί είχαμε τα λεγόμενα μεταβατικά πρωτοδικεία, αντί να έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι, πηγαίναμε εμεί οι στα, στα, περιφερειακά. Εμένα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ύπεθρο, γύρναγα όλα τα χωριά. Τα δε χωριά του νομού Ιωαννίνων, τα ξέρω όσο τα ξέρει και ένα κάτοικο των Ιωαννίνων. Έβλεπα λοιπόν με τα ίδια μου τα μάτια την ερήμωση. Την ερήμωση. Και μια φορά μάλιστα θυμάμαι είχα πάει για επιθεώρηση σε ένα, σε ένα τμήμα αστυνομικό στην Πυρσόγεν. Ένα... Και του λέω ότι φέρτε τα βιβλία να δούμε εδώ. Τα αστυνομικά βιβλία, αυτά που έχουν συμβάντων και τέτοια. Δεν είχαν καμιά καταχωρή, δεν είχαν τίποτα. Και λέω: Εγώ δεν γράφτε τίποτα εδώ πέρα, βρε. Και εγώ λίγο αυτό να πούμε. Δεν γράφτε τίποτα πώ θα γίνονται. Και μου λένε: Τίποτα δεν γίνεται εδώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Λέει. Τι συμβάντα να υπάρχουν. Και τότε κατάλαβα στην πράξη, γι' αυτό σα λέω: Ξέρω πολύ καλά τι μου λέτε, όχι για την έβεια, αλλά το φαινόμενο είναι το ίδιο. Δηλαδή, παραλίγο να του επιπλήξω του ανθρώπου που δεν κρατούν αρχεία, μου Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Τι να γράψουμε, λέει κύριο Αγγελέα. Και κατάλαβα και εγώ το πρόβλημα μετά, βέβαια, περπατώντα ο ίδιο σε όλα τα χωριά. Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν στην Πυρσόγεν, ένα βορεινό, αυτό, ορεινό εκεί πάνω. Τέλο πάντων, λοιπόν, σα ακούμε, παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αναφερθήκατε στην αρχή τη εκπομπή για τον γλωσσικό εγγραμματισμό. Προφανώ αναφέρεστε στον διαγωνισμό πίσα. Είπατε δύο λόγια για τον μαθηματικό εγγραμματισμό. Υπάρχει και ο επιστημονικό όπου η Ελλάδα πάντα παίρνει τις τελευταίες θέσεις. Ναι. Αυτό που οφείλεται. Οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς δεν εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας, οι οποίοι είναι μια συγκεκριμένη ηλικία που λαμβάνουν μέρος, ναι. σε τέτοιου είδους θέματα, κάτι που συμβαίνει με τις χώρες του εξωτερικού. Ναι. Λόγω της ιδιότητας που είχα το 2017 και 2018, είχα συγκροτήσει μια επιτροπή με δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας υψηλόβαθμιας στελέχη, όπως είναι και εγώ, και τρεις εκπαιδευτικού τριτοβάθμιας. Αλλά δεν βρήκαν απόκριση από την κυρία Σοφιανοπούλου, η οποία και τώρα είναι στα πράγματα, ναι. να ανταποκριθεί σε αυτό. Μόνος μου πήγαινα στα σχολεία τα οποία είχαν κληρωθεί και εκπαίδευα τους εκπαιδευτικούς σε πραγματικό μαθητικό ακροατήριο και το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις αυτών των μαθητών στο διαγωνισμό αυτών των συγκεκριμένων σχολείων. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κατασταλάξει κάπου ότι το θέμα είναι ότι δεν εκπαιδεύουμε τους μαθητές σε τέτοιου είδους θέματα, κάτι που γίνεται στις σκανδιναβικές ναι. χώρες και σε πολλές άλλες. Να είστε ευχαριστώ καλώ. πολύ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Βέβαια, στον τελευταίο διαγωνισμό του 2022 τώρα, ε, και οι σκανδιναβικές χώρες είχαν μια μικρή πτώση του επιπέδου των, των μαθητών τους. Αλλά βέβαια μια μικρή πτώση, όχι την καταβαράθρωση της Ελλάδας, Τέλο πάντων, αυτό είναι μεγάλη ιστορία και, και, εκεί είχε μια πτώση για να είμαστε τσαπολίτω ακριβεί, αλλά όχι αυτό το κακό που τη χώρα μα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ πέρα, κάποια δευτερόλεπτα έμεινα. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την εκπομπή, η οποία με έμεσο τρόπο βέβαια μπορεί να εκλειφθεί και ω συνέχεια των εκπομπών που λέγαμε πρέπει δεν πρέπει να μεταφραστεί η λειτουργική γλώσσα και η γλώσσα των Ευαγγελίων κτλ. Με την έννοια ότι μια, μια σκέψη και μια ιδέα που μου έδωσε κάποιο τηλεθεατή που σα την είπα, να μην οικειοποιηθώ δηλαδή την ιδέα, ότι πρέπει και λογοθέτη. Μήπω και, και τα νέα ελληνικά δεν τα ξέρουν, τα παιδιά, ήταν ενό τηλεθεατού η ιδέα. Σα το είπα στην αρχή τη εκπομπή και κάναμε όλο αυτό το, όλο αυτό το, το, το διάλογο και μαζί τώρα. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα για να μην το ξεχάσω την επόμενη Δευτέρα, η οποία είναι καθαρά Δευτέρα και την μεθεπομένη Δευτέρα, η οποία είναι 25 Μαρτίου όσοι συνήθως κάνουμε εδώ στο σταθμό, τροποποιούμε όλα τα προγράμματα σχετικά με την ημέρα αυτή, τη Δευτέρα, είτε την καθαρά Δευτέρα, είτε το 25 Μαρτίου. Συνεπώς, αυτές τις δύο Δευτέρες δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα συναντηθούμε πάλι μαζί, την μεθ μεθεπόμενη, αν υπάρχει τέτοια λέξη βέβαια, Δευτέρα. Δηλαδή μετά από δύο Δευτέρες που δεν θα κάνουμε, θα συναντηθούμε. Αυτό σας το λέω και για ενημέρωση, αλλά και κυρίω επειδή τόσα πολλά χρόνια έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ μα και μια σχέση αγάπη. Μην νομίζετε ότι κάτι έπαθα θα χάθηκε και εξαφανίστηκα. Θα είναι τα γιορταστικά αυτά προγράμματα. Λοιπόν, επί του παρόντο θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Ε, Ανανεώνοντα τη συνάντηση μέχρι με την, με την επόμενη Δευτέρα, επί του παρόντο, καλό σα βράδυ, καλό σα ξημέρωμα.